Ωχ, τι καλά. Σαββατοκύριακο. Όχι ακόμη, αλλά στους πρόποδες αυτού, στις παρυφές της αγαπημένης μας περίοδου της εβδομάδας, εκεί όπου τελειώνει το πενθήμερο μας ξύπνημα. Κατά τα φαινόμενα βεβαίως, βεβαίως. Και μπορούμε κι εμείς να λειτουργήσουμε ως κανονικοί άνθρωποι τροποντινά. Αντί να ξυπνάμε 5 ώρα το πρωί, να ξυπνήσουμε 8, 9. Γιατί παραπάνω δεν. Λίγο ακόμα. Τι, πάλι λίγο. Τι, 10. Yeah. Κοιμάσαι, μπορείς και κοιμάσαι παραπάνω. Ας πούμε, εγώ μπορώ να κοιμηθώ μέχρι να πεθάνει ο Χαϊλάντερ, αν με αφήσουν. Ναι, αλλά. Τεμπέλχανας. Τεμπέλχανας μεγάλος. Για μια μέρα την εβδομάδα. Πώς δεν σου γυρνάει η τούμπα όλο αυτό το πράγμα, εγώ δεν μπορώ. Γυρνάει, αλλά εντάξει, μετά με πάει όλη μέρα, μπορεί να πάω ξάγρυπνος και προσπαθώ να κοιμάμαι όταν νιστάζω. Καλά, αυτό είναι το μόνο. Αυτό το κόλπο 2-3 ώρες, 4. Αυτό συνέχεια το παθαίνω, εγώ νιστάζω όλη μέρα. Τέλος το Σαββατοκύριακο, στις παρυφές του Χαριλάου, όχι του Ολύμπου. Έτσι, κομμένα τα κλαριά, έτοιμοι οι δρόμοι, είδα εγώ πέρασα. Πέφτουν τα σκουπισμένοι. Οι τεμπέλχανάδες έκαναν τον καθήκον του. Μηδες, να του λες, Έχουν καθαρίσει τα πάντα. Η πόλη είναι σαν να έχει έκθεση. Τώρα αυτή ο driver δεν έχει κανένα θέμα. Δεν θα υπάρχουν ορκ πάνω στα κλαδιά όπως νομίζανε οι μερικοί, αν είναι δυνατόν. Ναι. Το λεωφορείο θα φύγει κανονικά και σκονισμένο, όχι σκονισμένο, και γυαλισμένο και πλημμένο, ναι, από τους ίδιους τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ούτε πουλάκια θα έχει να κουτσουλάνε. Δηλαδή, δεν έχει, κουτσούλα, κουτσούλα τα περιστέρια. Το πουλμαντό, τα παιδιά, μάλιστα, και θα φύγουν. Μάλιστα. Όλα έτσι. Σαν βίδι, λέει, σα πλένω τα μάξια, έτσι λέει αυτό. Έτσι λέει. Θα πλύνετε μόνοι σα στο λεωφορείο τώρα, σαν καλά παιδιά που είστε, και θα γυρίσετε πίσω. Έτσι ακριβώς, κυρίες και κύριοι, ετοιμαζόμαστε όπως αντιλαμβάνεστε. Να ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, ήρθε η τελευταία μέρα, θέλω να τη νιώσουμε. Κάτσε 6 και 7, περίμενε. Παίρνουμε να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε μια τζούρα, αμέσως φορτσάτους. Κάθε 5 λεπτά θα τους υπενθυμίζω εγώ τώρα. Αφού τα πουλάκια μου. Νομίζω δεν το ξέρουν. Όλοι κρατάνε μια πισινή. Από Δευτέρα όμως θα έχουμε τα κελαϊδίσματα. Καλημερίσουμε και την πρώτη μας γραμμή που δεν περίμενα να κάνουμε καν εισαγωγή. Καλημέρα σας. Έλα, αγόρι μου. Καλημέρα, καθημέρα στην εκπομπή. Τι έγινε, πώς είσαι? Γεια σου, γεια σου αγόρινα μου. Έτσι, χαιρόμαστε. Καλημέρα στον Σακροατάς. Βεβαίως. Να δώσω ιδιαίτερα την καλημέρα στο Αράου. Στο Αράου, το μαγευτικό, βεβαίως, το εξωτικό. Και τον Ηρακλειδέα. Βεβαίως. Το Φωτιάδη. Σε όλο τον πλανήτη, απάκρις άκρης στη γη. Τον ξεχνάω, το φίλο, το Vegetarian. Το Vegetarian, ναι. Ντροπή του ΠΑΟΚ, ναι. Μάλιστα, σόλο εδώ το παρεάκι. Και τη Δευτέρα θέλω να ασχοληθείς με ποιήση και με θέατρο. Α, τη Δευτέρα, ναι, δεν, έτσι κι αλλιώς. Να δώσω λίγο προγνωστικά. Βεβαίως, βεβαίως, μιας και δεν έδωσε. Ένα ημίχρονο 0-3 τελικό. Επιμένει στο 0-3, δεν μεταβλήθηκε κάτι. Είδα και ένα όνειρο χθες, δε φιλέ. Ναι. Δηλαδή. Παίχτης του ΠΑΟΚ, μέσα στο Χαριλάου παίζαμε. Ο Άρης είχε τον Κλαούντιο Κανίγια στην 11η. Κάνω ένα πέρασμα και μπαίνω στα λήξια μαζί με την μπάλα. Εσύ! Διέλυσα όλη την άμυνα. Ναι. Αποσύγωναν στις καφετέρειες. Παντού όλοι έβλεπα στην ημότητα μετά το βράδυ. Ναι. Και για αυτό το τέτοιο σημαδιακό όμιλο, θα πει ότι θα ρολάρει η ομάδα. Θα ρολάρει, αλλά τον Κανίγια στον Άρη πώς τον είδες τώρα δηλαδή? Πώς σου πει? Τι φράσια ήταν αυτή, ναι, να δω και τον Κανίγια, τον λαό του Κανίγια και τον πέρασα για αυτόν σε ρομοκενήγου. Τουλάχιστον είδες που τον είδες, φέρε με όλη την τριάδα. Κανίγια, Μπατιστούτα και Ρεδόν, το φέρνει όλη την τριάδα εκεί. Αυτό να είδα, ρε φίλε μου. Ναι, ρε παιδί μου. Σε τι ηλικία τον είδες, στην τωρινή του ηλικία ή στην ηλικία την παλαιά? Στην ηλικία του, την παλιά τότε. Που ήταν φυσέκι τότε. Να, μάλιστα. Ναι. Καλά, είναι γνωστές οι σχέσεις του, ναι, Άρεος με τις αργεντινικές ομάδες, ναι, 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 ή στην Boca Juniors, γνωστά αυτά. Ίσως από εκεί βρε τον Κλαούντιο, μάλιστα. Και μετά πήγατε όλοι μαζί και φάγατε στο 157, ξέρω. Δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Ναι. Ωραία. Τι περιλαμβάνει για σήμερα το πρωινό μας? Πολύ, πολύ φτωχικό είναι από τότε που κατέβηκες από τα βουνά. Α, τι να δείτε αυτό. Αυτό το Δημήτρη θέλουμε. Πότε θα πας στο χτήμα? Από εκεί θέλουμε να τα αποκρίσεις. Θα δω, ξέρω εγώ. Α, μάλιστα. Κουραστείς. Διακοπές δεν έλεγες, θα πας κάτι στις Καζαμπλάνκινες. Θα το γνωρίσουμε. Τον Νοέμβρη θα φύγει. Α, τον Νοέμβρη. Να γίνει το Άρης ΠΑΟΚ και μετά. Να μαζέψει το κομπόδεμα. Μάλιστα, σωστά. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Δυνατά από πολύ νωρίς τα πρωινά μας. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Παρασκευούλα σήμερα. Ευτυχισμένοι είμαστε. 19 του μηνού. Ουσίας Κλεοπάτρας,
Αγίου Φίλωνος Μάρτυρος. Λέει η Πάτρα. Λέει η Πάτρα η Έρμη. Δεν ήξερα ότι έχουμε μέχρι και Κλεοπάτρα. Πάτρα βεβαίως. Βεβαίως από την Αιγυπτιακή ιστορία. Καλό κορμί. Την ήξερε δηλαδή, την ήξερε την Κλεοπάτρα. Καλό κορμί. Βεβαίως, βεβαίως. Να και ο Γιώργος ο Μαντζούκης που παίζει από την επανάληψη, γιατί δεν έκανα διαλογή. Μαντζούκης, τα Γλακώστα. Εορτάζουν η Κλεοπάτρα. Η Κλειό, η Πάτρα, η Πατρούλα και η Πατρίτσα σήμερα. Πότε γιορτάζουν τα Ρενό σήμερα? Τα Ρενό, τα Κλειό, ιστορικά. Γιορτάζει και ο Φίλιξ. Ο Φίλικας, η Φίλιξα, η Φιλίκη και η Φιλικίτη. Δηλαδή επειδή... η Φιλίτσα δεν γιορτάζει. Όχι, η Φιλίτσα νομίζω ότι πρέπει να είναι από άλλο. Μισές δουλειές κάνουν αυτοί οι καλόγεροι. Δεν μπελχανάδες. Φίλιξ, nothing more than Φίλιξ. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς... Η Λίτα θα γιορτάζει 9 η ώρα την Κυριακή το απόγευμα. Μάλιστα. Σε περίμενα. Να ρίξουμε τους τόνους. Να ρίξουμε τους τόνους. Άσε να ανοίξουμε λίγο τόνους τώρα. Εγώ, εγώ τελευταία είπα, μέρα. Θέλω ένα σκόρε χαμηλό. Ναι. Δεν θέλω να ρίξω το ηθικό των Αριανών. Αλλά τελικά το βλέπω διακοπή. Μάλιστα. Τόσο πολύ. Χαμηλή τόνη. Μάλιστα. Χαμηλή τόνη, ναι. Χαμηλή τόνη. Είναι καλύτερα να μην πάρει βαθμό ο Άρης, να το καταλαβαίνουν οι Αριανοί, από το να πάει ένα μείον 3. Μάλιστα. Για να παίξει και τους επόμενους αγώνες που έχει χωρίς κόσμο. Ναι, ναι. Εγώ θα πρότεινα και στον κόσμο του Άρη καλύτερα να καθίσει να το δει στο σπίτι του. Το δείχνει και έρτε, να κρατήσει έτσι τα εισιτήρια. Τα λίγα σου θα τα τρώσεις 7 η ώρα το απόγευμα ή δεν είσαι πολύ άπλας όπως ακούγεσαι, σφιχτός. Άπλας. Θα έχεις ανακατώσει και τη Φρέντο, θα λες πω από την μπάλα παίζω να τους σκίσω. Μπουκαλάκι θα ανοίξω κανονικά γιατί είναι από το σπίτι και θα μας βγει φθηνά. Έτσι, σωστό και αυτό. 7 η ώρα θα πιεις ένα καφεδάκι μετά το κατευθείαν εσύ, κατευθείαν. Άμα ξυπνάς ξέρω το πρωί. 7 θα περιμένουμε μετά τις ανταποκρίσεις. Το Γιώργο το Μίνο, τον Τραπεζανίδη, ποιους άλλους έχει εκεί πέρα. Κλειστέλας και τέτοια να ναι. Χωρίς Μίνο, τι να το κάνεις το παιχνίδι. Χωρίς Μίνο δεν έχει αξία. Έτσι. Δεν έχει, όχι. Ναι. Σωστό και αυτό. Δεν ξέρω τώρα, στο 0-1, στο 0-2 θα γίνει διακοπή, δεν ξέρω. Ναι. Στο 3-1 τι θα γίνει, όταν θα βάλεις γκολ, το γκολ στη μισθό 91. Πάντως είναι πολύ άσχημο αυτό που κάνει Στέφανε να κατηγορείς τον τέτοιον. Το φευγάτο. Ναι. Για ποιο λόγο? Τι θα πει? Τι σκαρφίστηκε? Για πες το, τι σκαρφίστηκε? Εγώ είπα χθες ότι θα σου διαβάσω Λουντέμι, ένα παιδί μετράει τα άντρα. Και τι είπες για το φευγάτο? Ότι Πασχαλάκι θα σου μετράω τα άντρα. Μάλιστα. Ένα Πασχαλάκι σου μετράει τα τεμάχια τα Δευτέρα. Πασχαλάκι, φευγάτε άμα ακούς. Δεν μας ακούει τώρα. Αυτός δουλεύει πενθήμερο, 9 η ώρα πάει στη δουλειά. Ναι, τι τώρα, τα ξέρω εγώ. Κανονικά. Αλλά Δευτέρα θα βγει, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αν βγει. Αν βγει. Αν βγει. Εννοείται. Εγώ εδώ θα είμαι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Σε φιλούμε. Επίσης, καλή δουλίτσα, βεβαίως. Εντάξει, είναι αυτές οι μετατροπές. Τι σου είπα, εδώ έχουμε αποκαταστήσει όλο τον κόσμο από το λόγο επειδή και του δίνουμε τις δουλειές των ονείρων του. Χρέος μας είναι λοιπόν να μην έχουμε καθόλου κροματικότητα. Όταν δεν έχουμε κροματικότητα, σημαίνει ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Ο κόσμος έχει καλύτερες δουλειές. Ναι. Δεν χρειάζεται να ξυπνάει από τα άγρια χαράματα. Δεν χρειάζεται. Απλά είναι τα πράγματα. Να είναι καλά, άνετα. Έτσι. Να είναι έξω αυτά, ιστορίες. Να είναι σε σωστές δουλειές. Ας πούμε μετά τις 8 να δίνει κροματικότητα στις υπόλοιπες τις εκπομπές. Βεβαίως. Ακούτε το 0% κυρίες και κύριοι. Καλά, 0%. Είναι σαν light. Σαν light γάλα. Χωρίς λιπάρα. Σαν γιαούρτι χωρίς πέτσα. Έτσι. Είναι σήμερα επίσης Παγκόσμια ημέρα βιοειθικής, 19 του μηνού. Η βιοειθική είναι κλάδος ειδικής, ο οποίος ασχολείται με τα ηθικά διλήμματα που δημιουργούνται από την αρματώδη εξέλιξη επιστήμης, ιδίως της βιοιατρικής. Και επίσης λέει γιορτάζει ο Ιωήλ. Για κάποιο λόγο, πέρα από τον Φίλιξ, είναι ο εξελινισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος Γιοέλ, όχι Γιόλο, που σημαίνει ο Γιαχφέ είναι ο Θεός. Γιαχωβάδες, όλα τα περισσότερα ονόματα προέρχονται από τα. Τι που βαράνε την Κυριακή την πόρτα, 11 η ώρα. Τα περισσότερα, τα περισσότερα ονόματα που έχουμε εδώ πέρα είναι το αστείο, το ξύμορο. Ας πούμε. Γενικότερα δεν τρέφει ο ελληνικός λαός ή καμία ιδιαίτερη συμπάθεια προς τους Εβραίοι. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι έχουμε εβραϊκά ονόματα. Είμαστε, ναι. Αυτό πώς γίνεται από Δαβίδ, ο Ντέιβιτ. Γιατί Γαβρίλ, Μιχάλης, όλα αυτά. Γκέμπριελ, βέβαια, Μάικ Λαμάρ, Μάικλ Τζάκσον. Σε παρακαλώ. Μάικλ Σουμάχερ, καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα ρε για κουβά, πού είσαι? Καλημέρα, Παστρόμη, Σταυρούπολη. Τι έγινε?
Ακούς, Στέφανε, οι γιαχοβάδες όμως δεν είναι τεμπελχανάδες, δουλεύουν 8 στα 7, όχι 7 στα 7. Έτσι. Ποιο, ποιο, κάτσε, κάτσε σε πω εγώ, με κάτι και στα παζάρια στην Αρτάκης, ήταν μαζεμένοι. Άκου τώρα, με δίνανε βιβλία, μοιράζανε, ξέρω εγώ, αυτή εκεί πέρα, με ένα χεράκι το παιδί που κρατάει ένα παιδάκι, ξέρω εγώ. 11 η ώρα που βαράνε τα κουδούνια, Κυριακή, αυτή ξέρεις. Τους λέω, θέλετε να γίνω γιαχοβάς, χωρίς να με προσιλητείς. Με λέει βεβαίως. Λέω, γράψει μια επιταγή 50 χιλιάρικα. Γράψει μια επιταγή 50 χιλιάρικα, λέω τώρα, και υπογράφω ότι είμαι γιαχοβάς. Λέει, πώς λέει, πρέπει να σε ελέγχω. Τι με ελέγχεις, του λέω. Δεν υπογράψω, φέρε. Πρέπει να ξυπνάς, να πηγαίνεις από πόρτα. Γράψε μια 50 ώρα τώρα, τη λέω, και γιαχοβάς γίνομαι και Usain Bolt να μάθεις. Δεν ξέρεις, Σταυρούπολη, σε εμάς. Που έχει το κτίριο. Ξέρω, πώς το ξέρω. Ξέρω, γνωρίζω. Εντάξει, καθένας έχει τις επιλογές, ο καθένας μπορεί να πιστεύει. Εγώ προσωπικά. Ούτε να παρκάρεις, ούτε να κάνεις εκεί πέρα κοντά, ούτε τέτοιο. Μα δεν με πειράζει, εγώ με βρίξει μια 50 ρο να δεις πώς. Έτοιμος. Η μεταγραφή έγινε. Αυτοί δεν είναι τουλάχιστον τον Μπέλχα, δουλεύουνε. Ποιος δεν δουλεύει. Αυτοί βοηθούνται, ρε φίλε, όμως, να ξέρεις. Ενώ οι Ορθόδοξοι, ας πούμε, ξεσκίζονται στη δουλειά. Ναι, αλλά αυτοί χαζοί δεν έχουν λεφτά, οι Ορθόδοξοι. Ποιος δεν έχει λεφτά. Άσερε τώρα, οι φοβάδες έχουν λεφτά, ρε. Το ανέκδοτο της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Ποιος δεν έχει, δεν έχουν η Ορθόδοξη Εκκλησία περιουσία της Ελλάδος. Για την Εκκλησία μιλάς. Γιατί μιλάω. Για τον κόσμο μιλάω. Ο κόσμος τι δεν έχει, μια χαρά έχει. Α, ναι. Μια χαρά. Για την Εκκλησία χαίρομαι πολύ. Τι, η Εκκλησία είναι Εκκλησία τι σημαίνει, είναι ο κόσμος την απαρτίζει την Εκκλησία. Δεν είπα τώρα την μπαίνω μέσα στην Εκκλησία. Επειδή εσύ δεν έχεις λεφτά. Δεν έχω. Κορόιδο είσαι. Κορόιδο είσαι. Αυτό είναι. Όλοι οι Ορθόδοξοι δεν έχουν λεφτά, η Εκκλησία έχει λεφτά. Εσύ δεν έχεις λεφτά. Υπάρχουν Ορθόδοξοι που έχουν πάρα. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν είναι Ορθόδοξος. Ναι. Πόσα λεφτά έχει. Άπειρα. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν είναι Ορθόδοξος. Πώς δεν έχουν λεφτά οι Ορθόδοξοι. Μια χαρά έχουν. Τον Πατμανίδη τώρα. Τι να τον πω εγώ τώρα. Αυτό τώρα, αυτό τώρα τον Πατμανίδη, τι να τον πω τώρα. Τι να τον πω αυτόν εκ της Αναστασιάς τώρα αυτό. Τι να σου πω. Μάλιστα. Συνεχίζει. Φούρναρη, τι είσαι. Για φοβάστηση τώρα να πάμε. Ακούς, σαν πάλι υπολειτουργείτε, σαν φυλάκιο απομακρυσμένο είστε και να χορτιάτε εκεί. Και πάλι χιόνια έχει. Χιόνια, διακεκομένα μιλάς, εσύ μιλάς έτσι κάθε μέρα. Από το ίντερνετ παίζουμε, όχι. Θα παίζετε, αλλά ξέρω εγώ. Τι να είμαστε δίπλα στα Σταυρούπολη για να ακούμε από το ίντερνετ. Τώρα με τα μεγαμπάιτ δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ για να αισθάνεσαι και εσύ ότι βρίσκεσαι μαζί με τον απόδημο ελληνισμό που συσπηρώνεται γύρω από το λόγο επειδή. Κανονικά καταλαβαίνεις. Έχει γενέθλια ο Δημήτρης από την Βέρεια. Όχι, δεν μα είπε ότι γενέθλια. Δεν σε χαιρόμαστε, κάτι τέτοια. Ξέρω εγώ, δεν άκουγα κιόλα. Όχι, ρε, δεν είπα, είπε κάτι τέτοιο. Όνειρο τον Κανίγια είδε στο Χαριλάου, δεν ξέρω. Θα πρέπει να το ψάξουμε στον Ονειροκρήτη. Δεν υπάρχει βέβαια τέτοιο λίμα. Τι σημαίνει άμα δεις τον Κανίγια στον ύπνο σου. Ή έστω Χέτη. Ξέρω εγώ κάτι. Άμα δεν έχω βάτη παθενία. Κανίγια. Τι να πω, Χέτη. Να γράψω Χέτη Ονειροκρήτης. Αποκλείεται να υπάρχει. Ναι, κάτι πρέπει να ψάξουμε. Τι να πεις. Μάλιστα, θα έχει, τη χέτη του αλόγου θα έχει νομίζω, αλλά μπορούμε να το πάμε έτσι για να το ερμηνεύσουμε. Καταλαβαίνεις τώρα αυτά τα χιόνια είναι για να μας κλείσουν εδώ πέρα. Το 0% φοβούνται τώρα όλοι, ξέρεις το. Τι 0% εσύ μόλις και φωτιάζεις αρχίζουν όλοι. Όχι, όχι. Γίνεται ανάλυση στο τηλέφωνο. Λοιπόν, φίλε μας Δημήτρη, μιας και είδες τον Κανίγια, αλλά τον Κανίγια δεν μπορούμε να το βρούμε, οπότε το πηγαίνουμε τύχιο Κανίγια, έχει μαλλί κορδέλα χέτη. Θα δούμε τι λέει ο Ονειροκρήτης για τη Χέτη. Η Χέτη στα ζώα λέει δείχνει ρώμη και είναι στοιχείο επιβολής. Στα όνειρα, ο Ονειροκρήτης εξηγεί την παρουσία Χέτης ως ένα δείγμα κοινωνικοποίησης. Θα κοινωνικοποιηθείτε λοιπόν. Έτσι, όταν δούμε στον ύπνο μας Χέτη, είτε αλόγου, είτε λονταριού, είτε του Κανίγια, θα πρέπει να περιμένουμε σύντομα πρόσκληση για κάποιο κοινωνικό γεγονός. Σε τραπέζι θα τον καλέσουν, δηλαδή το φίλο μας τον Δημήτρη. Αν τραπέζι θα δει το μάτς με τον κόσμο. Κανονικά. Μάλωσουν, δεν θα το δεις, το 30 θα φύγει, ας πούμε, γιατί δεν ακούω. Αν ονειρευτείτε, λέει, ότι έχετε εσείς σχέτη, σημαίνει επαγγελματική ανώδικη κοινωνική καταξίωση. Αν όμως δείτε στο όνειρό σας να σας κουρεύει κάποιος τη χέτη, σημαίνει ότι σας έχουν βάλει στο μάτι κάποιοι που επιθυμούν την απομόνωσή σας. Τώρα το εξηγείτε τώρα. Για να βάλε, εξήγησε το λασποντήρα του Μαγκάιβερ. Η πλούσια χέτη στο όνειρο για έναν άντρα δείχνει πιθανώς και επιτυχία στον ερωτικό τομέα. Έτσι, βέβαια. Εγώ λέω ότι και στην πραγματική σου ζωή να αφήσει σχέτη θα έχει πολλές επιτυχίες. Έτσι, wow. Έτσι. Κοιτάζε έτσι. Πώς είχαμε παλιά εδώ στα Σταυρούπολη, πολύ χτυπάχαμε κιόλας λίγο πίσω. Ναι, ούτε καλά. Τι εκεί. Πορτοκαλί. Ήμασταν χεταίοι. Καγκούριδοι. Απικία. Ήταν οι φίλοι. Καλύτερα κάγκουρε είναι παρά κλαρινογαμπρί που είναι τώρα. Ωπα, να τα. Έτσι, έτσι, έτσι. Τουλάχιστον εμείς ήμασταν εκεί. Εντάξει. Old school. Old school, όχι ρε φίλε. Η κλαρινογαμπρί είναι η εξέλιξη των καγκούρων νομίζω. Κοίταξε τώρα
λέμε πάλι για τον Ιεροκρίτη. Εγώ σας λέω ότι ο Ιεροκρίτης θα πάρει τηλέφωνο Δημήτρη τη Δευτέρα και θα πει τι έγινε το μάτς. Ναι, γιατί έλειξε, θα πει αλλιώς και πραγματικότητα. Γνωστά αυτά, να ήμασταν εκεί μαζεμένοι και κάτι έγινε και τέτοια. Ναι, εννοείται. Έλα, Batman 03 και τέτοια. Λέμε, Στέφανε. Λες να πω αν λίγο στα ποδοσφαιρικά σύντομα. Έτσι πάνε. Εντάξει, λέω, άντε πες θα μας κερδίσετε. Ναι. Μπορείτε να μας βάλετε πάνω από ένα γκολ και να μην βάλουμε κι εμείς. Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ, να σε πω, στην Ελλάδα. Ναι. Και πέρσι που ήταν χάλια μόλις ξεκίνησε ο Λουτσέσκου και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό που χάσαμε χωρίς να παίξουμε, χάσαμε με το ζόρι να μηδέν με κόντρες. Ναι. Δηλαδή, ποια ομάδα μπορεί στην Ελλάδα να βάλει. Παραπάνω από ένα γκολ στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που έχει δεχτεί μόλις ένα τέρμα, λες. Μόνο εάν προηγηθώ και εκείνο άλλο ένα να σου βάλω το θα ανοιχτεί. Αλλά είναι δύσκολο να προηγηθώ επειδή θα είσαι σφιχτός. Εσένα σε συμφέρει και το χ, να ξέρεις. Δεν χάνεις τίποτα. Δεν μου λες και να μην βάλω και γκολ, ξέρω εγώ ρε φίλε. Δηλαδή εσείς έχετε με ποιους παίξαμε τώρα στην Ευρώπη. Εσείς. Πώς τους λένε. Του ξεχνάω. Ποιος ο ΠΑΟΚ. Την πάτε, τεσσάρα έβαλες. Με τους Λευκορώσιους. Πάτε μπορείς. Ναι. Ναι, δηλαδή εκεί που κάνα και ψιλορωτέσον και κερδίσαμε άνετα. Δηλαδή έχει την καλύτερη ομάδα την πάτε μπορείς. Άλλο μάτς, εντάξει. Άλλο μάτς. 10 φορές καλύτερη. Ούτε καν από τη Βίντη. Έλα, εκεί δεν έχει την καλύτερη ομάδα. Μαζευτήκαν 10 καρβενιάριδες. Άρα δίνει σκορ, Στέφανε, πάνω από 2 γκολ τον Άρη. Δηλαδή, όχι, δεν δίνω. Μέχρι 2-0 θα δώσω. 2-0, να μην σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Και να γίνει καλά αυτό, αλλά ξέρω εγώ, φίλε, δηλαδή και ο ΠΑΟΚ τι να χάσει με κατεβασμένα χέρια. Άμα χάσει, μπράβο, αλλά πώς θα γίνει αυτό. Άκου, σου λέω να προηγηθώ. 1-0 έστω. Ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να φουλάρει. Με Κρέσπο Βαρέλα πίσω, όχι με όση και έστω και σου ξεκινάω, σε προηγούμε έτσι. Μετά είμαι πολύ πιο καλωστικότερα, έτσι παίζει η ομάδα. Εσύ θα ανοιχτεί λίγο, είσαι να ισοφαρίζει. Δεν θα κάτσει τώρα για να το ανατρέψει διπλό ή 1000 να ανοιχτεί. Δεν είναι τώρα, δεν παθαίνει τίποτα. Αν πάει δηλαδή όμως το μάτς χωρίς να προηγηθείτε από καμιά στημένη φάση και να αυτό. Ξέρω εγώ, φίλε, δεν. Γιατί εγώ τον ΠΑΟΚ τον είδα τόσο χάλια. Ναι. Στο κύπελο, ναι. Δηλαδή πολύ χάλια, δεν παίξαμε καθόλου. Αλλά και ο Άρης ρε φίλε ήταν ίσως η χειρότερη ομάδα που μας έπαιξε φέτος. Δηλαδή Δημήτρη, τώρα εσύ βγάζεις άκρη με την μπάλα. Λέμε όλοι ότι είναι άντερ το μάτς και μπορεί να λήξει, ξέρω εγώ, 3-3 εδώ πέρα. Αυτή η μπάλα δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι, εντάξει, απλά τώρα, λέμε τώρα ο ΠΑΟΚ να φάει 3 γκολ, ξέρω εγώ. Από ποιον έφαγε για να φάει είναι, τώρα. Είναι σταθερή η άμυνα. Μπορεί στο κέντρο εντάξει, ο Μαωρίτσο να μην έχουμε πέλκα αυτά ο άξονα, αλλά. Δεν ξέρω ρε και πέρυσι φίλε. Τι είναι επανεβασμένο και το Βραζιλιάνο τώρα αυτά, δεν ξέρεις. Μπορεί πέρυσι να έφαγε τώρα μετά την διακοπή και να είναι καλύτερος παίκτης, να παίξει βασικός και να κάνει τα πάντα. Τρία από τον Αστέρα φάγε πέρυσι και από τον Ολυμπιακό επίσης έφαγε τρία. Παιχτικά για το ΠΑΟΚ του λέω είναι καλύτερα που δεν παίζει ο Πέλκας. Πιο καλά θα παίξει η ομάδα. Ναι. Μάλιστα. Έγινε το μάτι τρία με τον Αστέρα πέρυσι ήταν μετά τον Ολυμπιακό, είμαστε στα χαμένα. Το μάτι είχε ανοίξει και ήταν εντάξει και εκτός ήταν αλλιώς. Αυτό λέω, δεν είναι ίδιο. Τη τριάρα τώρα που τη βάζει έγινε μετά το 90. Δύο φάσεις τώρα, μην το δεν ξέρω. Ναι, αλλά 3-2 κατάλαβες, βάλαμε και αυτό σου λέω. Ξέρω εγώ άλλο. Λέω, έφαγες και 3 από τον Ολυμπιακό, μην το ξεχνάς αυτό. Και εκείνο αν δεν. Και εκείνο ήταν για χ, για 2-2, ο Κρέσπο την έκανε την. Ο MVP. Ο MVP, ο φετινός. Ο Κρέσπο την έκανε την ιστορία και έφυγε. Απλά εντάξει, και εγώ να σε πω κάτι, δεν ξέρω τώρα και τι κάνετε στα εσωτερικά σας οι παίκτες, δηλαδή πως κανένα δεν ξέρουν και πάω Κάρης. Εδώ οι δικοί μας δεν ξέρουν. Κανένας δεν ξέρει. Τώρα ήρθε ο Κουέστα και δεν ξέρω εγώ όλα αυτοί, Μπρούνο Γκάμα και λένε ας πούμε για τον ΠΑΟΚ και αυτά. Δεν ξέρουν. Γιατί οι δικοί σας, κανένας από τις δύο ομάδες. Κανένας δεν ξέρει. Κανένας από τις δύο ομάδες δεν ξέρει. Δεν έχει παίξει τέρμπι. Δεν είναι ένα τέρμπι. Μπορεί στα λόγια αυτά να τους είπαν να κάνουν. Στο μάνατζερ ίσως, στο πρόγραμμα. Οι μόνοι που θα έχουν λόγο στο πάγκο σε αυτό το μάτς να ξέρεις είναι ο Κωνσταντινίδης η Σβούρα από σένα, ο Μιχαλίτσιος από μένα και ο Κολτσίδας. Αυτοί θα έχουν παίξει τέρμπι. Κανένας άλλος. Ναι, εντάξει, ο Κωνσταντινίδης ο δικός μας που έγινε δικός σας και τώρα δεν έχουμε και ομάδα. Ο Κωνσταντινίδης όχι για τον άλλον το δικό σου. Στο πάγκο ναι, που ναι, παλιός. Ξέρω, ο δικός σου, ο δικός σου. Ο Βιερίνια, ο Μαλεζάς που δεν θα παίξει. Ναι. Δηλαδή αυτοί ξέρουν. Ναι. Μάλιστα. Ο Κίτσου. Ναι. Καλά, αυτό να σου πω κάτι, εγώ το θεωρώ. Δεν έχει λογική ότι δεν γνωρίζουν εντερμπέ. Έρχεσαι, παίζεις επαγγελματίας, εντάξει, σου λένε πέντε πράγματα και πας και κανονικά. Δηλαδή, κάποιος που πηγαίνει, ας πούμε, σε οποιαδήποτε ομάδα πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τις συνθήκες. Όχι, δεν πιστεύω, είναι αυτό ρε, πώς να σε πω, Μπάμπη. Τώρα ο Αργεντίνος, ο παίκτης, πώς είναι τον Boca Junior River Plate, δεν ξέρει τώρα αυτός πάω κάρες. Εντάξει, του είπαν ότι. Δεν είναι.
Κοίταξε, ξέρει γιατί δεν μια μέρα πριν. Για το παδός, ναι, το κα... περιμένει, αλλά δεν τώρα... πάει για ψωμί αυτό, δεν πάει βέβαια στην καφετερία. Ναι, δεν το είπανε. Κανόνισε να πούμε. Έλα, Μπρούνο, κάνω κάποιου αγματέω και φωνάζουν. Για κανόνισε να μην έχουμε άλλα να πούμε και τέτοια. Ο Πρίγιοβιτς πάει δηλαδή στο φούρνο για ψωμί, δεν έρχεται σε σένα. Αυτό είναι καλό θέμα, ναι, να δούμε. Μόνο Γλύκος έρχεται. Και μόνο Καπιτανόπουλος έπαιρνε φούρνο από τη Σταυρούπολη. Του πέτυχε ένα Σταυρουπολίτη στον Πρίγιοβιτς σε ένα ξενοδοχείο. Τι του είπε, τι και τάρα. Και τον λέει, όταν τελειώσει, έλα στον Παύλο Μελά. Θα κλείσει την καριέρα σου. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, φιλιά. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Ένα παιχνιδάκι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη για το NBA. Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers. 38-35 στη δεύτερη περίοδο, μόλις έχει ξεκινήσει. Νωρίτερα, Washington Wizards, Miami Heat 112-113 και Philadelphia 76ers, Chicago Bulls 127-108. Πλάκα-πλάκα, πρέπει να το βάλουμε να δούμε λίγο LeBron. Να σου πω την αλήθεια. Θα το ψάξουμε μόλις κάνουμε το διαλυματάκι μας. Παρασκευή 19 του μηνού, τι κοσμοϊστορικά γεγονότα συνέβησαν σας σήμερα που αξίζει να μνημονεύσουμε. Ναι. Το 1912 αρχίζει η μάχη των Γιαννητσιών, το Γιαννητσόν, μία από τις σημαντικότερες του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Η λαμπρή νίκη του ελληνικού στρατού κατά τη μάχη αυτή ανοίγει το δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη, ανοίγει το δρόμο προς τον Μπέλκα, ο οποίος όμως Πέλκας δεν θα αγωνιστεί την Κυριακή στο παιχνίδι. Δεν πειράζει, καλά είναι, πρώτο βαθμού 10 μέρες μόνο έξω. Ναι, πρώτη, αλλά φαίνεται ότι επαναδραστηριοποιείται ο Βαρντά, έτσι. Ο Βαρντά, ναι, ναι. Βαρντάρσκα έχουμε. Έτσι, ναι, μπορεί να, όπως λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ, να είναι μέσα στην αποστολή για το παιχνίδι της Κυριακής. Προπονήθηκε κανονικά, είναι μέσα στα πλάνα του Λουτσέσκου. Συζητήσανε οι δυο τους. Δεν θα το ξανακάνω, coach, αυτό το Νατάλο. Λαγόρι μου, μπορείς αυτό. Δεν θα το ξανακάνω, θα πάω να βάλω δύο γκολ στο Βικελίδης και το βράδυ θα πάω στα Λαδάδικα. Εντάξει, άμα βάλει δύο γκολ στο Βικελίδης, δεν θα προλάβει. Δηλαδή, με το πάει στην Τούμπα, θα τον κυρνά σφινάκια να πούμε κανονικότατα. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, από τη μία λέμε για τους ποδοσφαιριστές, αλλά σκέψου τώρα τι γίνεται. Είσαι εσύ ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, του Άρη, ξέρω εγώ, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και βγαίνεις μια βόλτα έξω. Ναι. Και σε βλέπουν εκεί οι φανς και είναι όλοι χαρούμενοι. Ξέρω εγώ, παιχταρά, έλα εδώ να σε κεράσω. Αν τους πεις όχι, δεν θα είσαι κατάδεκτος. Θα είσαι. Θα σου πούνε άντερε την ψωνάρα τώρα, εδώ μου την είδε, τώρα έβαλε ένα γκολ και δεν κάθεται να πιει. Από την άλλη, πρέπει να είσαι κοντά στον κόσμο, οπότε πρέπει να πίνεις το σφινάκι σου, έτσι αυτό. Με αποτέλεσμα, ας πούμε. Άμα δεν πιει σφινάκι, θα σε κεράσουν καλά, να σε πάει κορδέλα. Να είσαι, και αν είσαι λαοφιλής ομάδα, έχεις παντού κόσμο στα μαγαζιά να δουλεύει μπάρμαν, αυτό κούτρα, το να τάλω. Μην είσαι ξινός τώρα, πια στα εκεί να πούσε. Εδώ εγώ βγαίνω μια βόλτα έξω και μου λένε μπάμπι, έλα να σε κεράσουμε ένα σφινάκι και λέω να έχω και κάτι φίλους μαζί για αυτούς. Και είναι όχι, δεν εννοούσαμε αυτό, τώρα θα κάτσεις να τη φας. Οπότε εγώ δεν το βλέπω, ας πούμε, τόσο. Πέφτες, μην είστε κατάδεικτοι. Ναι, ναι, όχι, αυτό, ναι, κατάδεικτοι. Είστε κοντά στον κόσμο. Άμα θέλουν αυτοί που προσφέρουν τα ποτά, αυτοί ευθύνονται. Θα πρέπει να βάζουν μέσα πορτοκαλάδα. Βάλε. Κάτι άλλο, τόσος κόσμος δουλεύει. Γάλα. Έτσι ακριβώς. Για να ξεκαθαρίσουμε. Οπότε ο Βάρντα ενδεχομένως μπορεί να κάνει την εμφάνισή του απέναντι στον Άρη, διότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα σχετικό θεματάκι στο κέντρο εκεί με την έλλειψη του Πέλκα. Έχει ένα θέμα, γι' αυτό. Το ποιος θα μπει και πώς θα το διαχειριστεί το παιχνίδι, αν θα μπορεί να αγωνιστεί ο Ελκαντουρί, ο οποίος προέρχονται και αυτός από τραυματισμό. Ναι. Είπαμε εμείς, προσωπική μας εκτίμηση είναι ότι είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι για να μπει ο Άρντα μέσα. Είναι καλό, είναι καλό. Έτσι, για να δώσει ένα πιο φαντεζή ρόλο. Αλλά μπάμπι μου, με ο Άρντα θα το ανοίξει πολύ το μάτς. Εντάξει, αυτό δεν έχει. Θα μαρκάρουν πίσω μια πεντάδα, θα έχει μετά για. Ναι, αλλά και ποιο θα το μαρκάρει. Από την άλλη. Μια πεντάδα θα έχεις να μαρκάρεις, μια πεντάδα με επίθεση θα παίζεις. Ναι, αλλά σκέψου πόσο πιο συγκρατημένη θα είναι η παίκτες του Άρη όταν θα τον έχουν από εκείνη την πλευρά. Αν δεν να βγει τώρα κανένας. Εκεί πέρα, ναι. Αν σκεφτείς, που δεν το βάλει, κάποιος πρέπει να μαρκάρει τον Ματέο Γκαρσία. Ναι. Μιλάμε για το που λένε της Super League. Ναι, το που λένε. Αλλά και αυτός δεν μπορεί να ξανοίγεται τόσο. Πάντα εκεί πέρα από τα δεξιά του. Α δούμε ποιο θα περνάει ποιον. Εδώ. Ένα ωραίο crash test. Ένα crash test. Ναι, μακάρι να γίνει. Α δούμε. Καλημέρα στη γραμμή. Όπα, μα το κλείσε. Γιατί ρε, μα το κλείνει. Έτσι. 19 του μηνού, τι άλλο κοσμοϊστορικό αξίζει να μνημονεύσουμε. Σαν σήμερα, τι έχει εδώ. Το 1980 η Ελλάδα επιστρέφει στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο είχε αποχωρήσει το 1974 μετά την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Εντάξει, δεν αντέξαμε πολλά χρόνια. 1974-1980 σου λέει, έλα μέσα εδώ κανονικά να τελειώνουμε. Και αλλιώς το ΝΑΤΟ μας προστατεύει, η Βορειοατλαντική Συμμαχία, ασχέτως τι και πώς και αυτά. Είμαστε εξαναγκασμένοι να υιοθετούμε κάθε επιθυμία των ποιοι έχουν γενέθλια, ποιους θα μνημονεύσουμε και θα τους σβήσουμε τα κεράκια εδώ στο λόγο, επειδή όπως είχες τα λαδάκια, για δες. Να κάνουν σήμερα. Και τους τρώει το χώμα. Γεννήθηκαν σε σήμερα, τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε κανέναν αθλητικό τέτοιο. Κάτι παλιούς ποδοσφαιριστές. Σήμερα γεννήθηκε ο Παφούλιας, δεν λέει τίποτα. Δεν ξέρεις. Ο Πάφι.
Μάλιστα, δεν βλέπω εδώ κανέναν αμάν-αμάν. Τίποτα, κανένας. Χάρης και πάνω Κατσιμίχας τώρα. Και αυτοί για τον τέρμπι ετοιμάζονται. Για τον τέρμπι, για τον τέρμπι. Και κανένας δεν πέθανε, ωραία. Όλοι καλά είμαστε. Ζήσαμε μια χαρά. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, ρε Γατή. Καλώς το να, καλώς το να. Όλα καλά. Μια χαρά, εσύ. Δεν μου λέτε τώρα εσείς που είστε εκεί, υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα του ντέρμπι που υπήρχε κάποτε? Όχι. Όχι, όχι. Καμία σχέση. Καμία. Εντάξει, εγώ δεν έχω ζήσει και Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω. Mm-hmm. Στις Αθήνες σπούδαζα. Ναι. Εκεί, ναι. Τα καλά τα χρόνια, εκεί στη Λεωφόρο, εγώ το Παναθηναϊκός είμαι. Mm-hmm. Όταν ήταν το ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ήταν μακελιό. Ναι, στο ακόμα. Δεν ξέρω τι γινόταν. Γι' αυτό ρωτάω τώρα τι κλίμα υπάρχει εκεί. Ω, γιατί... τίποτα. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Εδώ με άλλα θα ασχοληθούμε. Και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάγωσε εδώ, ναι, και τρία χρόνια. Καλά, ναι, τώρα δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Μα γι' αυτό. Ίσως... Εγώ πήγα, ναι, πήγα το 2001, Μάρτιο τώρα, δεν θυμάμαι, αρχές Μαρτίου ήταν, μέσα στη Λεωφόρο που είχαμε χάσει το 1-3, 1-4, δεν θυμάμαι. Τότε που σας δείχναν τις φανέλες, ο Γιωργάτος που... Είχε οπαδούς μέσα. Ναι, ναι, ναι. Με τις δύο ομάδες. Πω, από μακελιό, δεν μπορούσα να γυρίσουμε στο σπίτι. Τι είναι, μακελιό, θα σας λέω, μακελιό, μακελιό. Αυτό το μάτς πρέπει να είναι τότε που δείχναν τις φανέλες. Αυτό νομίζω, ναι, ήταν. Ωραία, ναι. Που ανταλλάζανε φωτοβολίδες με τα σκηνόπουλα. Θυμοτυπικά, ναι. Είναι, κάνανε, ναι, ναι, αναπαράσταση, το έθιμος του, της Χίου, στους βροντάδες που γίνεται αυτό, ναι. Χαρές είναι αυτές. Κουρό του λάμψης, τέτοια πράγματα. Ρακέτες πέτωσα, ρακέτες. Εν τω μεταξύ έχουμε μια τάση γενικότερα να ωραιοποιούμε τα πράγματα, ας πούμε, που λέμε παλιότερα αυτά, όλοι αγκαλιασμένοι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μια ζωή πατροπαράδοτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γινόταν φιλικά δεκαετία του 80. ΠΑΟΚ Άρης και Άρης ΠΑΟΚ, όπου φιλικά, ας πούμε, κάνα προετοιμασία και η φιλαθλία απ' έξω με τον παραδοσιακό Πετροπόλεμο. Κανονικά. Μια χαρά, φιλικό ντεμέ και τέτοια, ναι, και έχει Πετροπόλεμο. Αλλά παλιά ήμασταν αγκαλιασμένοι και τέτοια, αυτά και ιστορίες. Προπόνηση, το φλάι ανάποδα, πορτοκαλί, κοτρόνια. Κανονικά, εντάξει, εννοείται. Εγώ το 2004 ήμουν και πιτσιρικάς. 20 χρονών ήμουν, τρόπο που παρακατέβηκε το παιδιά και το χωριό τώρα την Ερυθρέα, δεν έχει. Απλά δυστυχώς πλέον φτάσαμε να αναπολούμε τους Πετροπολέμους και να λέμε τουλάχιστον. Μόνο ανοιγμένα κεφάλια, γιατί δυστυχώς τώρα έχουν επιστρατευτεί πολλοί άλλα μέσα. Δυστυχώς, ναι. Αυτό και να λέμε. Να αναπολούμε τον αγνό χουλιγκανισμό χέρι με χέρι, ας πούμε. Μπουνίδι με μπουνίδι τώρα. Ναι, αυτό τέλος. Τώρα έτσι, για να το φέρω και στα σημερινά δεδομένα εδώ που βρίσκομαι, το Σάββατο παίζει τον Γκάρντ με την Ντόρτμουντ. Ναι. Όπω ρε φίλε. Η μένη είναι πρώτη και η δε είναι τελευταία. Ναι, ναι. Η Στουτγκάρδη είναι με 5 βαθμούς τελευταία και η Ντόρτμουντ δεν θυμάμαι πώς είναι πρώτη. Η Στουτγκάρδη έχει καλό ντέρμπι, αλλά δεν είναι πάνω η Καλσρούιρες. Και αυτή είναι στα μαχαίρια δηλαδή τώρα. Και τώρα που είπες για την Καλσρούιρες, όχι, εδώ είναι ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Καλύτερα η μένη με τους δε. Την Καλσρούιρες που λες, Στέφανε, βοηθός προπονητή είναι ο Μούτας. Ο Μούτας. Βεβαίως. Ναι, ναι, Μούτας. Στον Όφη για αγωνιστή, ναι, τέτοια αυτά, ιστορίες. Κάπου στην Αθήνα, και στην Αθήνα κάπου, αλλά δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Όπως λένε, στην Γερμανία, η Καϊτσέ. Είναι προπονητή, παιδιά. Ναι. Είναι βοηθός προπονητή στην Καζού, είναι στη Γάμα Εθνική. Ναι. Εντάξει, Γάμα Εθνική εννοείται από τη Σούπερ Λίγδα. Ναι. Αν φέρει την Καλσρούιρες εδώ πέρα, πρωταθλήτρια θα βγει. Χαλαρά. Άνετα, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα. Πήγαν στα μπαράζ για Β' Γερμανίας και το έχασαν στο δεύτερο μπαράζ, χάσανε. Όχι ρε. Θετικά. Και τώρα το έχουν στόχο για άνοδο για Β' και μακροπρόθεσμα, ναι, ναι, για Α. Μάλιστα. Αλλά είναι το ντέρμπι το τοπικό που γινόταν και εδώ στα Γκέφυρα, ναι, παλιά. Τώρα δεν ξέρω. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έγινε, άντε, καλό σας. Σε φιλούμε. Τσαου. Σε δύο εβδομάδες. Γιατί από εδώ. Οχ, 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 οχ. Άμα, να τα. Έγινε. Τσαου, τσαου, τσαου. Για καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Γεια σας, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Και γεια, ξέρεις, και αντίο. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε, εσύ? Καλά, μας θυμήσατε τα νιάτα μας και τις πορείες που μας πήγαινε η αστυνομία από το Καφτατζόγλιο. Ωραία, δηλαδή την Τούμπα με το Χαριλάο Ποδαράτη, δηλαδή αυτά, ναι, ήταν. Ωραία. Όπου περνούσε η πορεία ήταν ξυλωμένα τα τσιμέντα, οι κολόνες αυτά. Παίρναμε πυρομαχικά για το δρόμο, μάρμαρα σπασμένα. Ναι, αλλά κλαδευόταν τα δέντρα. Ναι, σωστά πράγματα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι, σημειώνονταν, δηλαδή μας έπαιρνε με την πορεία. Ναι. Και δεν για τον Ουάρντα που λέει, άμα μπει ο Ουάρντα μέσα πρέπει να παίξεις 100% κόκκινη κάρτα. Γιατί? Ότι δεν θα μπορούν να τον κόψουν, ας πούμε, και ότι θα απομιστούν την φύλαξή του. Όχι, ότι θα τη φάει την κόκκινη κάρτα. Μα δεν έχει. Όχι, γιατί να τη φάει την κόκκινη.
Ναι, κοίτα, κοίτα. Ο χαρακτήρας είναι εξωαγωνιστικός μέσα στο παιχνίδι. Εξωαγωνιστικός είναι. Κοίταξε, εγώ ψηφίζω κόκκινη κάρτα όχι από μαρκάρισμα, αλλά σε κίνηση προς την εξέδρα. Κάνα μάτος, κάνα ουάρτα, μα παίξει κάτι τέτοιο. Ο Πορτογάλος, τι του είχαν πετάξει. Ο Σέρτζε Κοσέισαο. Καλά, Κοσέισαο ήταν άλλη φάση. Ρολό κορδέλας όπως αυτό που έφαγε πέρυσι ο Γκαρσία. Πώς το λέγανε τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ακριβώς το ίδιο εκεί. Καλά, Κοσέισαο το πήρε και το πέταξε πίσω. Έτσι πρέπει να κάνει σωστός ο παίχτης. Μπορεί να θέλουν κάποιοι να κλείσουν ταμείο. Να μην είχαν τέτοιο. Το ζήτα. Αυτό. Καλάβες, έτσι είναι. Τι έχεις να σχολιάσεις για τον χορηγό του βολεϊκού Ηρακλή? Τι να πω, αφού φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μεγάλη στιγμή, ναι. Ο Άστ. Αφού φτάσαμε σε αυτό, ναι, τίποτα. Δηλαδή αυτοί δεν είχαν λεφτά, όπως γράφουν οι περισσότεροι στα σχόλια, να φτιάξουν τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία. Τα λεφτά στον Ηρακλή. Έτσι, έτσι. Είπαμε, πρέπει να απαντήσει κάποιος να πάρει το μετρό και κάποιος να πάρει τα κτέλ. Θέλω να πηγαίνει αποστολή του Ηρακλή με το χορηγό στο γήπεδο. Το δεκτή είναι. Ποιο πάει. Τη Τριανδρία πάει εκεί. Τώρα στα τόσα χρόνια έχω δει τον Άστ χορηγό. Πουθενά ο Άστ. Ποτέ όχι. Όχι. Είναι πρωτόχρονο. Πρώτη φορά στην ιστορία νομίζω μπαίνει. Μόνο, ναι, ναι, ναι. Μπαίνει ο Άστ. Τώρα δεν ξέρω με τις συγκοινωνίες των Αθηνών αν υπάρχουν αντίστοιχες χορηγίες τώρα κάπου. Τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία, και ωραία. Τώρα είναι αυτό που έλεγες περί την έναρξη πρωταθλήματος Β' Εθνικής. Έχουμε ακόμα, έλεγες για να. Το έλεγες ενώ εγώ πίστευα θα ξεκινήσουμε. Τι πίστευες τώρα, δεν άκουσα. Στα θέματα Β' Εθνικής, εμένα θα άκουσα. Είμαι πανέμπειρος τώρα. Εδώ την έχουμε φάει με το κουτάλι. Είπαμε, πρέπει να κάνουν παρέλαση όλοι οι προπονητές. Γι' αυτό να ξεκινήσουμε 26 να την κάνει την παρέλαση όλοι. Και άμα και βλέπουμε. Όχι, καλά. Αντε μακάρι. Έγινε, σε χαιρετούμε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Bye. Λοιπόν, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Αν το δεις και ανάποδα, πάλι το ίδιο έχουμε. Οπότε πάλι θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διαφημιστική ανάπαυλα. Να ψάξουμε να βρούμε και λίγο λεμπρό να δούμε. Yeah. Αν θα μου πεις, το δείχνουν τώρα τα συνδρομητικά, τα δείχνουν όλα. Τα δείχνει. Λες, εντάξει. Οπότε είναι και λεμπρό, έχει φαν στην Ελλάδα. Οπότε πολύ πιθανό να το δείχνει. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε ακόμη πιο δυναμικά. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή 6 και 41 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Στην τελευταία εκπομπή αυτού του πενθυμέρου, Παρασκευούλα σήμερα, ευτυχισμένη. Θα δώσουμε και τα προγνωστικά μας, τις προφητείες μας, τα πάντα. Μιας και μιλούσαμε πριν για τον Ηρακλή. Τετραετής λέει αποκλεισμός για ένα πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλέως, για τον Μπουλούτ. Αγωνίζεται κάπου στην Τουρκία. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Ναι, παίζει κάπου στην Τουρκία λέει. Και βρέθηκε θετικός να έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αν δεν κάνω λάθος, κοκαίνης μάλιστα. Εντάξει. Με αποτέλεσμα να υποστεί αυτή την πάρα πολύ βαριά ποινή. Φαντάζομαι ότι αν αποκλειστείς από ένα πρωτάθλημα, αποκλείεσαι και από τα υπόλοιπα γενικότερα. Αν βρεθείς, ας πούμε, θετικός σε χρήση ναρκωτικών. Εντάξει, εννοείται. Πρέπει να. Εντάξει, η Ευρώπη θα παίξει ο Μπουλούτ. Ναι. Λέω, μήπως ρε παιδί μου, εντάξει, ο θα μπορούσε να παίξει. Κάπου. Κάτι να του συμβεί τέλος πάντων. Το περίεργο θα ήταν να έκανε άλλη χρήση κάποιου άλλου ναρκωτικού. Ναι. Γιατί δεν θα μπορεί να παίξει καν. Τώρα στον Καναδά, α πούμε, δεν θα μπορεί να. Εγώ πήρα. Ο Μπατίστα, α πούμε, δεν είχε. Ο Μπατίστη ο Γκίστ είχε βρεθεί κάποτε εδώ. Ο Γκίστ, νομίζω. Ο Γκίστ πρέπει να είχε βρεθεί. Θετικό σε χρήση ειδική κάναβης. Ναι, και είχε δεχθεί, α πούμε, κάποιον μηνιαίο, κάποιου μήνε τέλο πάντων. Ωραία, στα παιδιά να πούμε. Εμεί τώρα που θα κάνουμε επιχείρηση εδώ θέλουμε και. Αν έπαιζε, α πούμε, στον Καναδά δεν θα πλέον, α πούμε, δεν είναι πλέον παράνομο και θα μπορούν όλοι. Θα μου πει από την άλλη πόσο αναβολικό μπορεί να είναι να πει το τσιγαριλίκι και να πάει παίξει μπάσκετ. Τσιγαριλίκι, όχι, κοκαίνι, ναι. Αναβολικό. Αναβολικό είναι, λες. Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Το λένε οι επιστήμονε. Είναι επιστήμονε, δηλαδή. Κοκαίνι, ότι, ναι, στην κοκαίνη. Ναι, η κοκαίνη, φίλε. Ναι. Θα παίξει, α πούμε, καλύτερα. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω, δεν τα γνωρίζω. Ξέρω εγώ, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω on air. Διότι δεν υιοθετώ, αλλά θα υιοθετήσω. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Αράω. Ευχαριστώ πολύ για τα. Τα σοκολατάκια. Ποια. Τα παστάκια. Ποια. Δεν μου λες, Στέφανε. Έλα. Το έμαθες το άλλο το νέο χτες το βράδυ. Το άκουσα από κάπου αλλού. Το άκουσα. Από αλλού πάλι. Για πες το, μήπως το ξέρω. Για πες. Έδιναν ένα ηθοποιό. Ήταν με κίτρινη φανέλα. Και τον στείλαν στο νοσοκομείο και το φίλο του. Ναι, το άκουσα. Ηθοποιός ήταν.
Το βράδυ αναβλήθηκε η παράσταση Μολυβένιου Στρατιώτης. Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής. Ποιος παίζει εκεί στο θέατρο. Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο περιστατικό. Έγινε, αναβλήθηκε η παράσταση επειδή λέει φορούσαν δύο κίτρινες φανέλες. Όχι το άλλο, δύο κίτρινες φανέλες. Τώρα κάτι άλλο θα γίνει, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω να γίνει. Τόσο πολύ φοβούνται αυτοί οι παοξίδες εκεί. Από τα κίτρινα τα χρώματα. Έλα μωρέ τώρα, αυτό είναι υπερβολή. Δεν νομίζω εγώ τώρα επειδή φορούσα άλλο κίτρινη μπλούζα να. Κάτι άλλο θα έγινε, καμιά παρεξήγηση και ένα σόρκ να πούμε. Λες. Τι, δεν πρέπει να ήταν παοξή δηλαδή και να είναι πλάκι στο ξύλο. Ή ο ηθοποιό ήταν αριανό ή παοξή ή Ολυμπιακό. Ποιο ξέρει. Κάτι έγινε τώρα και το πήραν έτσι. Επειδή φορούσε κίτρινο μπλουζάκι, βγήκε έξω. Εγώ διαβάζω λόγω ατυχήματο. Λόγω ατυχήματο τώρα επειδή εδώ. Λένε. Δεν νομίζω δηλαδή. Αυτό είναι το νέο δηλαδή. Τι νέο τώρα, εντάξει. Δεν ξέρουμε. Τώρα δεν μπορούμε να λέμε και ανυπόστατα πράγματα. Εντάξει, δηλαδή ο άλλο τώρα βγήκε έξω για ένα ποτό έξω στο κέντρο. Τι πήγε στο γήπεδο τη Τούμπα με κίτρινη μπλούζα. Για να γίνει η ιστορία. Ναι, πού υπόθηκε αυτό. Έχει σημασία ποιο λέει τι και πώ. Γιατί γενικότερα στα ραδιόφωνα τη πόλη ακούγονται όργια. Και να μην πιστεύετε τίποτα πώ ακούτε. Έπεσε εκεί μέσα στο ίντερνετ μετά. Στο ίντερνετ, ό,τι να είναι λένε, ας πούμε. Βέβαια. Ό,τι να είναι λένε. Έτσι, έτσι είναι. Ίντερνετ, δεν τα λένε, εδώ τα λέει ο Sky. Χθες... Γι' αυτό σας χαλάνε τα ίντερνετ. Ναι, χθες θα μας χαλάνε. Χθες έλεγε. Με κέντρο του καλώδιου. Ναι, για να σου πω κάτι, φίλε μου Χαραλάμπη, χθες ολόκληρο Sky, εντάξει, βέβαια δεν είναι το. Δεν είναι τέρας, ας πούμε, αξιοπιστίας. Έλεγε ότι. Πακιστανοί δέσανε λέει και απαγάγανε Έλληνα αστυνομικό και τον ξυλοφόρτωσαν και όλα αυτά και μετά αποδείχθηκε ότι ο συγκεκριμένος επίορκος αστυνομικός ήταν μέλος συμμορίας η οποία λίστευε αλλοδαπούς που ήταν εμπλεγμένοι ας πούμε, με διακίνηση παράνομων τσιγάρων. Στην αρχή λέγανε ότι τον απαγάγαν και τον κάνανε και πήγε με το υπηρεσιακό του πιστόλι να ληστέψει τους Πακιστανοί. Μάλλον πήγε να πάρει τη μίζα. Ναι, κάτι δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε, αλλά λέω πώς το παρουσιάζει. Στην αρχή γι' αυτό να προσέχετε τι διαβάζετε και το τι ακούτε. Γιατί... Ναι, άμα τον έδιναν ή τον έκαναν, ξέρεις γιατί. Τώρα, εδώ που τα λέμε, η αστυνομία γιατί πράγμα είναι. Να φυλάγει μόνο τέλος πάντων, που είναι στη Βουλή ναι, μέσα. Τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε αυτό. Απλά αναφέρω ένα περιστατικό διεστρέβλωσης της αλήθειας. Εσύ δεν έχεις ένα πισόλεπτο. Ναι. Εσύ δεν έχεις ανάγκη. Έχεις τον Στέφανο από δίπλα. Α, μάλιστα. Στέφανος είναι φρουρά. Τέτοια, εντάξει, ναι. Φρουρά. Φωνάξεις εσύ θα έρθει ο Στέφανος. Αυτοί δεν έρχονται. Εγώ άμα φωνάξω ποιος θα έρθει, αυτό είναι το θέμα. Και τι γίνεται τώρα. Θα έρθει ο Φωτιάδης. Όχι, σίγουρα. Είναι εθνοφύλακας. Θα σε προστατεύσει, βεβαίως. Εχθές το βράδυ, και κάποιοι, γιατί είχατε κουσέρμα εσείς, κατά τύχη άνοιξα αλλού. Να, κατά τύχη τώρα τα λέμε. Βλέπω και άλλα προγράμματα και ράδια. Λοιπόν, εγώ είμαι φαν στα ράδια. Καλά κάνεις. Το ωραίο ξέρεις τι είναι. Με τον άλλο τον Αλέξανδρο έγινε μεγάλο μπλα μπλα. Ναι. Ραδιοφωνικές αστέρες. Πού να τα ακούσουμε. Ο Στέφανος πρέπει να τα ξέρει αυτά. Όλα τα ξέρω αυτά, τα εσωτερικά. Όλα τα ξέρω τις εσωτερικές υποθέσεις. Και βγήκε πια μετά και τους έκανε άνω κάτω. Τα νέα το ραδιοφώνου κύριε Σικουρούκου στο λόγο. Όχι, επειδή... γυναίκα. Η Κουκουρούκου. Η Κυρασοφία. Μάλιστα. Η Κουκουρούκου ρε η Κυρασοφία είναι. Λοιπόν, για την Κυριακή, δώσ' μας προγνωστικό για την Κυριακή. Δεν δίνω προγνωστικό. Γιατί. Φοβάσαι ρε. Μη φοβάσαι ρε, θα κερδίσουμε ρε. Γιατί εμένα δεν με πιστεύετε γι' αυτό ρε. Όχι, εγώ σε πιστεύω. Μπάμπη, όπου τη είπα εγώ, αυτό θα έγινε. Αυτό θα έγινε. Γι' αυτό σου λέω. Επειδή εμπιστεύομαι την κρίση σου και τη γνώμη σου. Όχι, δεν θα σου πω. Α, φοβάσαι. Φοβάσαι. Για να μην χαρούνε τα παόκια. Α, γιατί βλέπει νίκη του Πάουκ από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα για να λε. Ναι, έτσι λες. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ, έτσι το ερμηνεύω. Ρε Χαραλάμπη, αποστασιοποίησε, ρε Χαραλάμπη. Όχι, έτσι τα κάνουμε κι εμεί. Όχι, ρε πηδά από το καράβι, ρε Μπαμπή. Μάλιστα. Σιγά τα ουά. Να μα τρομάξουν τώρα οι παουκτήδε. Αγριό. Θα γελάσω όρθια. Νάτο. Έγινε, σε χαιρετούμε. Αντεγιά. Να σα κλείσω γιατί να μην με
Αντικλείσε μας, κλείσε μας. Κλείσε μας, να ψήσουμε το του μόνοι μας. Δεν το κλείσε. Μπορεί να μας έχει ακόμα και να το ξεχάσει. Περίμενα να ακούσω το του. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νόμινηματάκια αποστολή στο 545-26. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και ανταμονόμαστε καθόλου την διάρκεια της ημέρας. Απεργία λέει. Στις 24 του Οκτώβρη ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του γηπέδου της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το δει. Ναι, απεργία στην Αγία Σοφιά. Δεν πάνε άλλα τώρα τηλέφωνο και αυτοκοπείτε. Ναι, 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 λέει. Σε 24 ώρα απεργία την Τετάρτη 24 του Οκτώβρη προχωρά το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας με απόφαση του διοικητικού μαζί με τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο της κατασκευής του. Λες να μην πληρώνει και εκεί πέρα. Του γηπέδου της ΑΕΚ. Έπειτα απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης που έγινε στις 16 Δεκάτου διεκδικώντας την υπογραφή εργοταξιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Το Συνδικάτο στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ζητάμε συνάντηση με όλους τους εργοδότες τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα 10 το πρωί στο χώρο του εργοταξίου ώστε να μας απαντήσουν στο αίτημά μας για υπογραφή εργοταξιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Τα έργα βέβαια στην Αγία Σοφιά προχωράνε, είναι η αλήθεια. Έχουν αρχίσει να χτίζονται και οι και τέτοια, αλλά φαίνεται εδώ. Οι μπουλντόζες θα πληρώσουν το πρόστιμο. Μάλιστα. Για τα επεισόδια. Να τα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Βάιος από Βέλγιο παίρνει πάλι. Από Βέλγιο. Γεια σου, Βάιε. Μπρουσέλ, Μπρουσέλ. Όχι, όχι. Γκένκ. Α, Γκένκ, ναι. Μάλιστα. Γκένκ, Καρέλης. Τα είχαμε ξαναπεί. Ναι. Εξεχάσει. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Για τον Καρέλη κιόλας. Εγώ γούσταρα πολύ όλη την εβδομάδα όταν τα λαβέρια που γίνονται με Πάο και Άρη. Ωραία είναι. Είχε μεγάλα γέλια. Μ' αρέσει πολύ. Έτσι. Γι' αυτό μου έλειψε πάρα πολύ ο Άρης άφα εθνική. Για να σπειράζουμε, τι χωρίς τον Άρη, χωρίς τον Ηρακλή, τι κάνουμε. Πέστα, όντως, έτσι. Μια ζωή να μπλεχτόμαστε. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία τώρα. Να σε στείλω, να σε στείλω ένα τρίμπαλο στο Βέλγιο, ας πούμε. Ένα τρίμπαλο στο Βέλγιο, να σε στείλω το ευχαριστηθείς έτσι, να πειραζόμαστε λίγο. Στο Βέλγιο το Γιάνγκ, ο αντίπαλος, όπως είναι τώρα με τον Άρη και τον Ιρακλή, είναι η Σεντρόιντεν. Α, Σεντρόιντεν, μπράβο. Τέρμι του μίσους. Βέβαια. Ναι, αυτοί φαγώνονται μεταξύ τους. Όχι σαν εμάς, εμείς είμαστε εντάξει, εμείς δεν μας πιάνει κανένα. Αλλά ωραία φάση. Ναι. Με αυτή είναι η πεντουσία στο ποδόσφαιρο, να υπάρχει η αντιπαράθεση. Ναι. Εννοείται. Εδώ εμείς την Κυριακή θα δούμε τον αγώνα στο Μπαντζανάκι, στο σπίτι. μισή είναι Αριανή, μισή είναι Παμψίδη. Ωραία, ωραία. Ωραία να σπειράσει τον άλλον. Ναι. Πώς είναι ο Μπαντζανάκι στα γαλλικά ή στα φλαμανδικά, στα βουλωνικά, τη γλώσσα μιλά στο κέικ. Στα μαρουκάνικα, να μας πεις, γιατί πώς είναι, υπάρχει λέξη για τον Μπαντζανάκι. Ναι. Σκούμπρους. Κουνιάδε. Θα μαζευτείτε σε σπίτι ή σε κάποιο χώρο? Όχι, θα μαζευτούμε στο σπίτι, γιατί στο καφενείο αν μαζευτούμε, ναι, θα πλακωθείτε. Εκεί είναι λίγο πέρδεμα. Ναι. Εκεί θα πλακωθούμε μετά τις πύρες. Ναι. Ναι, κανονικά. Να μην πλακωθείτε στα άλλα, ναι. Μάλιστα, μια χαρά, μια χαρά. Η Μαροκάνη τι ομάδα είναι εκεί πέρα, γιατί έχει πολλούς Μαροκινούς στη Βέλγιο και στη Γαλλία. Πάω, ποιοι θα είναι. Τι ομάδα είναι η ξένη αυτή, ναι. Ομάδα από τη χώρα τους εννοείς. Όχι, γενικά από το Βέλγιο τι ομάδα είναι η Μαροκάνη. Ξένη, και οι Έλληνες ξένοι είναι στο Βέλγιο, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εδώ στην περιοχή της Γιάνγκ, όλοι Γιάνγκ είναι. Όλοι Γιάνγκ, έτσι, έτσι. Μια πόλη, μια ομάδα, να τα λέμε κι αυτά. Εδώ τι Τούρκος, τι Μαροκάνος, τι Έλληνας, όλοι είναι Γιάνγκ. Όλοι είναι Γιάνγκ. Όλοι είναι Γιάνγκ. Ο Πάοκ της Βρυξέλλης. Όλοι είναι ξένοι εκεί. Το Γιάνγκ δεν έχει. Το Γιάνγκ είναι από τα Ανθρακορική ακόμα. Νο. Νιουκάστλ. Έτσι. Λοιπόν. Από τη φτώχεια, ξέρεις. Έτσι, έτσι. Α, θα γίνω Γιάνγκ τότε κι εγώ. Εργατική ομάδα τίμια εδώ, φτωχιά λαϊκιά. Εγώ είμαι Σιντρούιντεν τότε. Τελείωσε. Έγινε. Εντάξει, υποστηρίζαμε Χαρίζη, Πέρσι και Κίτσιου. Ναι. Αλλά εντάξει, όχι Σιντρούιντεν, δεν γίνεται. Εγώ Σιντρούιντεν θα γίνω για να πάω κόντρα. Έγινε, σε φιλούμε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό τώρα είναι πάλι ένα ζήτημα, το ότι το παιχνίδι μεταδίδεται από το κρατικό κανάλι. Νομίζω ότι θα αποτρέψει. Οπότε θα έχουμε έναν αλλαγμό, θα ακούσουμε μέσα από τις πολυκατοικίες. Από τις πολυκατοικίες. Εννοώ ότι θα αποτρέψει, ας πούμε, την μάζοξη, τη μεγάλη, με οπαδών και το δύο ομάδων στα καφενεία και σε αυτά. Κοίταξε, η υπερπλουσία σε αυτά τα παιχνίδια είναι το καφενείο. Το καφενείο. Λοιπόν, αν όμως το είχε το συνδρομητικό, θα είχαμε τόσο τεράστιο κλάμα πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Περιθέσεων. Ναι. Εντάξει, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Θα άνοιγες καινούργιο μαγαζί, είσαι σε αυτό το μάτς. Για μία μέρα. Για μία το θυμάμαι πέρσι το, αυτό που διακόπηκε με το ρολό, δηλαδή εδώ στον παπά. Ναι. Που ο καημένος είχε στηθεί τρεις ώρες πριν ο τηλεθεατής, ναι, στα καφενεία. Ναι. Είχαν βγάλει τα τελάρα από τις ρετσίνες και τα τέτοια, τα κάνανε καρέκλες, γιατί δεν υπήρχαν άλλες καρέκλες τραπέζια. Ο άλλος έβλεπε από την απέναντι δρόμου τη τηλεόραση, προσπαθούσε να δει και δεν παίχτηκε το μάτσα. Ναι, αλλά είδε τρεις ώρες τηλεόραση όμως, είδε. Έβλεπα εκεί ρεπορτάζ, δεν την παραθέσει. Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα. Έγινε, λέω, όλος και μπλούζο μας κρατεί. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Καλημέρα. Κλείνω εγώ. Καλημέρα. Η γυναίκα του Μπαντανάκη το ξέρει ότι θα μαζευτούν. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Είναι η αλήθεια. Παλιόπαιδο είσαι. Εκτός αν θέλει να του πει κάτι, ρε παιδί μου, μπαίνει μπροστά στην τηλεόραση και να λέει: δεν με προσέχεις άλλο. Να φωνάσουν οι άλλοι. Πάρτε να την ξέρω εγώ. Φύγε με ρίγκουσπα! Πώς λέει Σούμπρου, Μπαντανάκη, για να δούμε Σούμπρου, για να δούμε μπάλα. Σούμπρου. Θα τιμωρηθεί πάντως στο σπίτι του Μπαντζανάκη, το πιστεύω. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα έχουν κουρουμπίλια. Δεν μας είπε ο Μπαντζανάκης τι ομάδα είναι, βέβαια. Είπε η μισή είναι Αριανή, η μισή Παοξίδες είναι στο γκένγκ. Ναι, τι θα είναι. Τι θα είναι. Συντρούιντεν είπε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τώρα μισή Αριανή και στο Βέλγιο. Λοιπόν, εκτός αν ήταν τότε από το Final Four, μην λοιπόν, στο ξενοδοχείο που πήρε την ομάδα η Ιωαννίδης, επειδή είχε μαύρη γάτα στη σκεπή και τέτοια. Μια προειδοποίηση για σένα. Μη τυχόν και δώσεις κάνα μπαρίστικο 1-1. Ενώ από χθες το έχω δώσει. Το έχει δώσει. Από χθες το έχω πει. 0-0. Ανάλατο. Ή δώσει 0-4 ή 4-0. Κάτσε λοιπόν. Δεν είναι μπαρίστικο. Αλλιώς θα έρθω με την Κατερίνα της αυλίας σου και θα της πω τι έκανες στη Θάσο. Λοιπόν, γιατί στο κύπελο δεν λέγαμε ότι θα είναι. Όλοι λέγαν πάλι 4, 3 αυτά και τέτοια και λέγαμε ότι θα είναι φτωχό 1-1. Ας είναι, εμείς πρέπει να δώσουμε αλάτι στο κόσμο. Όχι, θα πει 4-0, θα πει 0-5, θα πει 0-7. Θα πει θα χτυπηθούν. Τι να πω. Θα πω την αλήθεια που βλέπω στη μαγική μου σφαίρα αυτή τη στιγμή. Πατμανίδης, διπλωμάτης για το γερμανικό προξενείο. Διπλωματία κανονικά. Δεν είναι καθόλου διπλωματία. Θα κρατήσει ο αγώνας πιο πολύ από τον καιρό που λέει ο Αρναούτογλου. Εγώ, επειδή ξέρω ότι τα ράδια περιμένουν να γίνει αίμα και άμμος για να έχουν ζωή, να έχουν ζωή δουλίτσα, δεν θα γίνει τίποτα απολύτως. Τίποτα. Και θα διαβάζουμε Δευτέρα πρωί αντί για μπάλα αλμανάκ να πούμε. Έτσι ακριβώς. Φαγή. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσαο. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι αρκετός κόσμος θα κατευθυνθεί προς τα καφενή, γιατί θέλει να δει λίγο τα μούτρα του αλουνού. Εννοείται, ρε φίλε, δεν γίνεται μάτσο τώρα χωρίς να πας στο καφενέ. Ειδικά σε αυτό. Ναι, τόσα χρόνια. Από αυτό το σημαντικότερο ρεπορτάζ είναι νομίζω αυτό, ότι αν θα κάνουν την εμφάνισή τους οι φίλοι του Άριος, θα προτιμήσουν τη. Απλά θα έχουμε, θα έχουμε καλό κόσμο, δεν θα έχουμε τους συμπαίθρους άνω 70, ας πούμε, που θα ψάχνουν καμιά καρέκλα. Αυτό είναι καλό. Και δεν θα κάνουν και κατανάλωση. Ναι, τώρα δεν πάω και το έχει ο Χαμσά Γιουνές στην μπάλα τώρα με τον Ματέο Καρσίο και κάνει μαγόρι μαλάδι. Πάλι λίγο πήγαινε τώρα, μην σου δώσει κανένα πολλοπλανέ τώρα. Σε παρακαλώ. Αποφεύγεις, πώς σε λέγει, ας πούμε, κλείστε τους γέρους στα σπίτια, ας πούμε, έτσι. Και για αυτό το παιχνίδι, οπότε θα γίνει διαλογή. Διαλογή, κανονικό δεν κάνει. Ντολμαδάκι και μια μπύρα φίξα. Δύο, τρία. Να μου πει ο παππούς αυτό δεν θέλει, ψάχνει αφορμή για να φύγει από το σπίτι από την άλλη. Κάτσε λες, ναι, να το δεις στο ΕΡΤ, ναι, του κανάλι. Στην ΕΡΤ. 7 η ώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή την Κυριακή, Άρης ΠΑΟΚ. Δεν έχεις δώσει ακόμα προγνωστικό για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα σου δώσω άμα θες τώρα ή στο τέλος. Τώρα. 3-1 γράφει. 3-1 κιόλας. Και το 1 θα το βάλει ο Πρίγιος στο 92, λόγω ότι ο Δελιζίζης θα του κλείσει το μάτι και πει αγόρι μου, παίρνα βάλει ένα για τον κόλπο στιγμή. Μάλιστα. 3-1 σκοράκι. Δεν το πιστεύεις ούτε. 3-1 τελειώσαμε. Το πούλμαν, βάλει το πλήντο στο πιστικό και φύγε. Δεν το πιστεύει ούτε καν ο Κόκε, α πούμε, που είναι ο πιο αισιόδοξο. Είχαμε συνέχεια στην αντιπαράθεση Κόκε. Σαββίδι. Κόκε, μην το παρά. Κανονικότατα. Εντάξει, μια χαρά. Είναι οι μόνοι που ζουν το ντέρμπι. Όταν χοντρένει το θέμα περί σελαγκαμάς και τέτοια. Αυτά δεν τα μπορώ εγώ από τα Facebook. Πάνε κοντά, πες τώρα. Εντάξει, όχι, δύσκολα. Και ο Πρίγκο να σου κάτσει κανένα στο τάφ στο καναδιάρι στο Σταυρό να δει. Εντάξει, άλλο ίντρικα, άλλο.
Πώς βγήκε ο Πρίγκιβιτς και είπε, ρε παιδί μου, το παλικάρι, εγώ σε αυτό το γουστάρω. Mm. Είπε, ένα απλό μάτς για μας είναι, θα πάμε να πάρουμε ένα καλό αγώνα, mm. είναι ένα μεγάλο ντέρμπι και τελείως δεν είπε και σωστά. Ναι, γιατί ο Πρίγκιβιτς δεν ξέρει ποιος είναι ο Άρης, είναι λογικό, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Κάτσε αγόρι μου και τώρα. Ναι, αλλά ο Κόκκι έδωσε συνέχεια, εντάξει, ενώ ρε, ούτε το ήξερα χθες που το σχολιάζουμε το τέτοιο, ήταν ότι ο Ζαβίδης είχε κάνει και μια ανάρτηση που έλεγε Κόκκι για σένα ο Πρασάζο ρωτάει και ανησυχεί. Ναι, φίλε, αυτό δεν το είδα. Τέτοιο τρολάρισμα είναι καλό, ρε. Δεν το είχα δει αυτό, γιατί δεν το έγραφα. Και επανήλθε σήμερα ο Κόκκι, ο οποίος έδωσε, σήμερα μάλλον χθες, ας πούμε, έκανε μια ανάρτηση με τις επιδόσεις του στην ομάδα του Άρεος και έγραψε ότι είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μιλάω για εμένα σαν παίχτη, λαλάκα, μιλάω σαν οπαδός του Άρη, αλλά παρεπιπτόντως μπορείς να παρακολουθήσεις στο YouTube πώς του ρουρούρου τον ΠΑΟΚ και μην ξεχάσω κάτι, λέει θα παρακολουθήσουμε αγώνα. Οκ, okay, μη σκοτωθεί κανένας. Ήτανε το... Τώρα πάλι είσαι σωστά. Εντάξει. Καλά, προς το τέλος μη σκοτωθεί, αλλά... Όταν ξεκίνησε με τον Πρίγκιβιτς, τώρα εντάξει. Τα μπινελίκια και το έτσι και το αλλιώς. Άλλο τώρα, άμα το παίζει οπαδικά και συχνάει την οπαδί του ότι ήταν παίχτης και μεγάλος παίχτης, εντάξει. Μήπως ψάχνει να βρει κάποια θέση. Εγώ τώρα, εγώ είπα τώρα αυτό. Γενικός αρχηγός, τέτοια. Άμα θέλει με ροκάμα, το πες ρε παιδιά, εντάξει, να πάω εκεί πέρα να βρω παιχτάκια που έχω άκρηση και να φέρνω φιντάνια και έτσι. Ναι, σε τέτοιο στήριο. Αφέρνει πιτόγυρα δηλαδή. Φιντάνια. Πάντως θα του στέλναμε εδώ πέρα μια χαρά γιατί να μαζί με την μαρμίτα που έχει ντρούλινγκ και τρέγια. Κανονικά, να μην κάνουμε μια μέρα εκπομπή, να κάνει ο Κόκκι με τον Γιώργο του Σαββίδη. Δεν έχω τη σειρά, αν θέλει Γιαργιάννη, να πηγαίνει ο Κόκκι μέσα. Καλά, μα θέλει. Για να έρθει πρωί, σε κάποιο ξυπνήσει πρωί να έρθει ο Κόκκι. Χάλα και εγώ του δίνω τη σειρά μου. Τι, έλα, πε τα όλα εδώ. Βράδυ στην εκπομπή. Βράδυ. Σε τι θα πηγαίνω Κόκκι και θα αφήνουμε για παξί του Παύλου Γκαρσία. Α, μάλιστα. Δύσκολα να απαντήσει. Θα του βάλουμε. Γκαρσία μόνο άμα ήταν ο Νάτσο, νομίζω θα είχε. Νάτσο, όταν τελειώναμε εκεί πέρα με πανοπλία και κράνο. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάναμε, αυτοί δύο το ζούνε δηλαδή περισσότερο. Γιατί ο υπόλοιποι σε κλίμα μετριοπάθεια κυμαίνεται το ζήτημα του Άρη Πάοκ. Γουστάρω όμως που θα έρθει γενικός αρχηγός στο Πουλμαντό ο Γιώργης. Εντάξει, κάποιος δεν πρέπει να εκπροσωπήσει την πρέπει, ο Σαββίδης. Πάει ο Καρυπίδης. Ναι. Ο Ιβάν δεν πηγαίνει στο γήπεδο ούτως ή άλλως. Ο μπαμπά δεν πάει τώρα. Ο μπαμπά είναι άλλη φάση. Δεν πηγαίνει αφού είναι τιμωρημένος καταρχήν. Εντάξει τώρα τιμωρημένος. Θα πας τώρα στο Χαριλάου και θα σου πει δεν θα μπει σε κύριε Σαββίδη. Ναι, αφού είναι τιμωρημένος. Τι μπορεί να μπει. Μπορεί να μπει. Πώς θα μπει. Θα του πει ο Φόδωρα σου πέρα δώρα Ιβάν να δούμε μπάλα. Σαν να μην υπάρχει, δεν σε είδαμε. Λες. Δεν θα γραφτεί ούτε στο φιλογόνο, θα ξέρει. Δύσκολο αφού από τη στιγμή που έχει τιμωρηθεί. Ναι, μπορεί να μπει όπου θέλει. Μόνο στα ευρωπαϊκά γίνεται. Ναι, λες. Εγώ βλέπω ότι ο Ιβάν Σαββίδη στηρεί αυτό το πράγμα και δεν εισέρχεται σε κανένα αγωνιστικό χώρο απ' έξω. Καταρχήν δεν ξέρουμε τώρα αν είναι και στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Μπα, δεν ξέρω. Και να ξέρει ότι όπου έχει πάει τα ντέρμπι, ας πούμε, και με την Άγια αυτά, είχε πει ο Μπελισανίδης, έλα. Είπε, έλα, αλλά είναι τιμωρημένο. Απ' έξω. Δεν ισχύει η τιμωρία σου. Ναι, αλλά καταρχήν όταν ο Σαββίδης, ο Ιβάν πήγαινε μέσα στα παιχνίδια, τα είχαν ο ΠΑΟΚ. Ναι, τον είδαμε που ήταν μέσα. Σαββίδη, έλα τώρα στο φυγείο. Όχι, όταν ξεκίνησε, α πούμε, πέρυσι στον τελικό απ' έξω, χτύπημα στην πλάτη, κέρδισε ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια στα ευρωπαϊκά, στο ένα αυτό χτύπημα στην πλάτη. Πάντα... Έλα, χτύπα στην πλάτη και στο Σαββίδη και κάτσε στη σουίτα τζάμπα εκεί και. Τζάμπα και. Γιατί θέλεις. Ήταν και στο μάτσο με τον Ολυμπιακό, στο μάτσο με την Άγκη. Και έλα μέσα, ροκφόρ, ό,τι θέλει ο Καρυπίδης έχει εκεί παλέτες να φέρει. Γι' αυτό ναι, ξέρει. Ομάδα που κερδίζει, όπως λέμε, δεν αλλάζει. Οπότε και το συγκεκριμένο σύστημα δεν πρόκειται να αλλάξει. 7:01 πρώτο λεπτό, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα για να επιστρέψουμε εδώ και με τις προφητείες μας. Ναι. Προφητείες δώσαμε για το Άρης ΠΑΟΚ. Κάποιοι δυσαρεστήθηκαν με την δικιά μου την προσέγγιση, λένε ότι είναι μεσοβέλικο. Διπλωματικό. Βάζει ένα 5 ευρώ στο 3-1. Το βάζω. Το βάζει, έλα, μα φέρει εδώ περιμένω. Ένα 20 ευρώ να βάλω στο 1-1, λε. Ένα 20 ευρώ στο. Είναι πιο λογικό, αλλά εγώ το 5 ευρώ το βάλω. Εντάξει, ένα 5 ευρώ. Τώρα α πάμε εκεί 0% να πιούμε. Κάτσε, πόσο μπορεί να το δίνει το 3-1. Δεν νομίζω ότι δώσει πολύ. Το 3-1 του Άρη. Γιατί δεν είναι πολύ το 15. Θα το ψάξουμε εδώ να βρούμε. 30 αποκλείεται. Εντάξει, θα δούμε τι αποδόσει. Καταρχήν το δίνει κάμπο, ξέρει γιατί δίνει φαβορή το ΠΑΟΚ. Γύρω στο 2-10. Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορή. Κάτσε να δούμε εδώ πλάκα στην πλάκα τις αποδόσεις πόσο δίνει. Έτσι δεικτικά. Όχι, και όμως δεν είναι στο 2-10, είναι στο 2-25 ο ΠΑΟΚ παίζεται έτσι. 2-40 ήταν χθες. Ήτανε, μάλλον θα φορτώσει. Εντάξει, κοίταξε. Θα κατέβηκα μέχρι το 2-10 θα πάει, να ξέρει. Ναι, λογική, λογικές οι αποδόσεις. Πάντα οι εταιρείες στοιχημάτων δεν είναι κουτορνίθια. Κάδες λίγο τον Άρη, ο 4-25 ξεκίνησε από την προηγούμενη. 3-65 είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης, έτσι χοντρικά που βλέπω μια.
μια συστηματική εταιρεία. Λοιπόν, το 3-1 που λες εσύ το δίνει. Πόσο είπες ότι το δίνει, 15, 41 το δίνει. Άιτε βαράτε 3-1. Το 1-1 το δίνει μόλις στο 6. Είναι το πιθανότερο αποτέλεσμα αυτό που βγάζει μαζί με το 0-1 που νίκη του ΠΑΟΚ. 41 το 3-1. 41. 5 ευρώ δηλαδή, άμα βάλεις, παίρνεις 215. Άμα να φάμε σαν πονοπερί, τότε θα πούμε να το πιάσει. Ξέρω εγώ. 3-1 θα δεις και τη φλογέρα και τα τυροπιτάκια. Μάλιστα. Χωρίς κολτσίδα μέσα να βάζει γκολ από τα αράουτ, δύσκολα. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4 έρθω ο Κωστής Τσατσαρός στο κτίριο και διαλύθηκαν τα χιόνια. Κανονικά. Επιστρέψανε 0% πίσω στην εκπομπή. Batman. Έτσι. Χιονιχιστικό έφερε. Κανονικά. Έτσι και πάρουμε στο τέλος του μηνός ακροματικότητα 1%. Δεν υπάρχει. Έτσι και πάρουμε 2, θα σου βάψω και το σπίτι. Έτσι είπε. Γιατί το είπε αυτό ο Γιώργος Σαββίδης. Κάποιοι ότι θα σας πλένω τα μάξι. Έτσι. Είπε στους παίχτες, έκανε μια ανάρτηση. Να σου πει ότι εγώ νομίζω τώρα να δώσει έμφαση θα τα πλύνω με τα ίδια μου τα χέρια. Τα ίδια τα χέρια, μάλιστα. Δηλαδή κάτι μάλλον, που είναι... Κάτσε, πώς είναι μέσα η αποστολή 18-20 παίχτες, 20 αμάξια τώρα να πλύνει. Γιώργη, ας το πλύνεις στα PlayStation, δεν πρόκειται να πλύνεις αμάξια. Δεν πρόκειται, λες, καλημέρα στη γραμμούλα. Ήξερες τι στοίχημα έβαλες. Καλημέρα. Θα γλιτώσεις. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Στέφανε, τι είπες, 3-1, ε. Ναι. Πω, ρε φίλε, χθες το βράδυ καθόμασταν εκεί στο γήπεδο και αναπολούσαμε έτσι τα παλιά τα έργα. Ποιο γήπεδο. Χαριλάω, ρε. Στη Χαριλάω, ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου είναι το 3-1 το 85. Ναι. Με μπάκετ νίκης Μπιμπισίδη. Πού το θυμήθηκε αυτό, ρε. Πόσο χρονών είσαι. Τι το θυμήθηκε, εδώ σου λέει δεν μπορεί να το ξεχάσει. Όχι απλώ. Εντάξει, πόσο χρονών είσαι και το. Α, είναι λίγο. 10 χρονών ήμουν ακριβώς. 10, 75. Εγώ είμαι 80, γι' αυτό δεν το έχω καθόλου. 80 γεννηθείς. Δεν το έχεις καθόλου. Εγώ είμαι 75. Σαν εικόνα δεν το έχω, γι' αυτό σου λέω από YouTube. Μπορώ να το βρω τώρα. Εντάξει, να το δω. Το έχω σαν εικόνα γιατί πήγαμε δύο ανθρώπους που δεν είναι πλέον στη ζωή. Το συγχωρημένο τον πατέρα μου και τον Βασιλάκη τον Ανδρεάδη που μετά έπαιξε και μπάλα στον Ηρακλή το Σεντερφόρ. Ναι, κάτι μου λέει αυτό σαν όνομα. Ναι. Όχι 38, αλλά ναι, στην πόλη, ναι. Ναι. Ήταν η πορεία του πολύ κατήγουσα, ρε παιδί. Ναι, ναι. Δεν είχε ανωδική πορεία το παιδί. Τα έφερε η ζωή έτσι. Ναι. Έφαγε τη φάπα του και την έκανε για τον άλλο κόσμο. Ναι. Και τον έλεγε τον πατέρα μου, ας πούμε, τότε είχαν βγει οι μέλισσες, οι μπλούζες, οι κίτρινοι και οι μαύροι, και τον έλεγε Άρη και Γιώργο, λέει, δεν με πήγες εκεί να πούμε. Ήθελα να πάει στην 3, εμείς ήμασταν στην 5 την τότε. Ναι. Ας πούμε. Και γίνεται το 3-1 και. Βγήκαμε μετά απ' έξω και οι φίλοι μας, να πούμε, δεν μπορούσαν να κρατηθούν. Ήμουν πολύ μωράκι εγώ, στις 10 χρονών τώρα, να με προστατεύσει ο μπαμπάς μου γιατί πετούσαν οι κοτρονίδες για να σπάσουν το Χαριλάου, ναι, να πούμε, ναι, από το 3-1. Ναι, και ήταν εκείνο το τζάμι με το σύρμα μέσα που δεν έσπαγε με τίποτα. Μπράβο, ναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον έναν, ας πούμε, που έλεγε «Δεν σπάει το ρημάδι, δεν σπάει», ξεχνωνήσω, ρε παιδί μου. Και στα πια χέρια του πατέρα μου, ας πούμε, να με προστατεύσει, να με πάει στο αυτοκίνητο. Και έτσι μετά ξεκίνησε να πηγαίνω και εγώ, γιατί την επόμενη χρονιά το χάσαμε, το 86, σε πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Και ο 36 χρονών πέθανε με ένα πατέρα. Όχι, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα. Ναι, 11 χρονών ήμουν εγώ και 30 η μάνα μου. Και ήθελα μετά, ξέρεις, ένα παιδί 12-13 χρονών, θέλω να πάω γήπεδο. Ναι, και κατάλαβα. Ο Άγιος Φανούριος εδώ ήταν κυτρινόμαυρος, ας πούμε, και όλοι οι φίλοι του πατέρα μου στα καφενεία και στις ταβέρνες. Πήγαινε μέσα στην καριέρα, η μάνα θα τον πάρετε, έλεγε. Ναι, μετά αναλαμβάνουν οι... θα τον πάρουμε, λέγανε. Θείο θα με βάλεις. Ο περίγυρος μετά του πατέρα, εντάξει, το αγοράκι τώρα. Ναι, ήταν σαν να παίρνανε τον ίδιο, ας πούμε, παρέα μαζί τους, ας πούμε, στο γήπεδο, κατάλαβες. Μια μεγάλη παρέα εδώ στον Άγιο Φανούριο, που φυσικά και περισσότεροι πλέον και από αυτούς έχουν φύγει. Οπότε γι' αυτό το παιχνίδι που λες, Στέφανε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν και το 3-1 στη μέση. Ήταν και το 3-1. Ήταν οι αναμνήσεις γι' αυτό. Εγώ το θυμάμαι έτσι αμυδρά, ας πούμε, τα τελευταία 14 λεπτά ότι είχε τελειώσει το παιχνίδι, ότι το είχαμε γυρίσει. Και μετά, βέβαια, με την τεχνολογία, ας πούμε, που μας βοήθησε στο YouTube, το βλέπω συχνά πλέον. Ειδικά τις φάσεις το τι είχε γίνει σε εκείνο το μάτι. Επειδή ήταν η πρώτη σου μίση με τον πολιτισμό, γι' αυτό έγινε άρεσε από εκεί. γι' αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσεις. Η πρώτη μίση με τα κουτρονίδια, με τα τέτοια. Γι' αυτό. Βάζω τώρα να κάνω καφέ πάντα που σας ακούω έτσι πρωί, ας πούμε, και με το που λες 3-1 κατευθείαν τρίχα κάγκελο. Σημαδιακό! Πλάκα μας κάνει. Τι εποχή ήταν, άνοιξη, χειμώνα, καλοκαίρι, τι ήταν αυτό. Τέτοια εποχή ήταν, μήπως.
Α, ημερομηνία. Πρέπει να ήταν τέτοια από. Δεν θυμάμαι. Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν το έχω δει τόσες φορές στο YouTube. Ναι. Το έχω δει τόσες φορές και την ημερομηνία δεν την πρόσεξα κάτω να σου πω την αμαρτία. Τώρα θα βάλω τον Μπάμπη εδώ. Ονειροκρίτη plexiglass με σύρμα να δούμε τι σημαίνει. Έγινε, σε χαιρετούμε, σε φιλούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα, έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καλημέρα. Ο γιος ο μικρός, ναι. Εκεί πέρα να μην λέμε ονόματα, με πρωί να λέμε ονόμαστε, έβαλε αυτό το στοίχημα γιατί εχθές στο προπονητικό διπλό που είχε η ομάδα του ΠΑΟΚ, η μία ομάδα κέρδισε την άλλη και το στοίχημα ήταν όποια ομάδα κέρδισε να πλύνε τα αυτοκίνητα της ηττημένης ομάδας. Ναι, και πήγαινε ο Μάτος στο αυτοκίνητο του Βιερίνια. Αυτό είναι γνωστό, ναι, αλλά αυτό στη στοίχημα έβαλε. Κάτι τέτοιο, ναι, και εν τέλει είπε ρε παιδί μου ότι κερδίστε εσείς που εμάς δεν μας ενδιαφέρει, είναι ένα απλό ματς, απλά κερδίστε και εγώ θα σας πλέω τα αμάξια. Είναι ένα απλό ματς κατά τα άλλα. Ναι, θα τα πλύνουν πάλι με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο, στη βούρτσα του Βενζινά. Μην το δει αυτό ο Μελισανίδης και το κάνει η πρακτική, ας πούμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, πάτε στα car εκεί, wash και τέτοια. Μπορεί να φτιάξει AEK car wash, ας πούμε. Να πηγαίνει και ο Μάνταλος. Και να πηγαίνει ο Σιμώνης και θα του λέει πριν δεν έδωσες, με το χέρι θα το πλύνω, ούτε ευρώ σε ρίχνω. Μη δίνουμε ιδέες κανονικότατα. 2-31-0-2-8-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε. Χρήστος Παοκτής. Τουρίστας. Χρήστος Παοκτής. Α, άκουσα τουρίστας Παοκτής. Ο Χρήστος ο Αμοιράς. Και έτσι και λέω με Παοκ Travel. Αγιαννάκη. Τι λέει, το όνομά σου Στέφανες. Ναι, αγόρι μου, ναι. Εγώ θα ξεφύγω λίγο την πορεία. Ξέφυγε, πήρε το 0%, καλά έκανες. Λοιπόν, όταν ήμουν 8-9 χρονών, ο πατέρας μου είχε ένα κολλητό αριανό και με έψινε όλη την εβδομάδα να πάμε σε ένα Άρης Παναθηναϊκός. Ο κολλητός του πατέρα μου δηλαδή, ναι. Τότε έχω δει το Χαριλάου τελείως ζίγκα. Ζίγκα, όταν λέμε ζίγκα. Να τριανταρίζει δηλαδή. Χωρίς καρεκλάκια, ήταν το Χαριλάου, είχε χωρητικό 27-200. Ακριβώς εκεί είσαι. Ναι, πριν φτιάχτηκε η κερκίδα. Η Φιλαδέλφια είχε 31%, κάπου εκεί. Πριν καρεκλάκια. Εγώ ήμουν συνένα. Ναι, πριν καρεκλάκια, αλλά με την κερκίδα φτιαγμένη την απέναντι αυτό. Εγώ ήμουν συνένα και ήταν Άρης Παναθηναϊκός 0-1 με ταράσεις στο 6. Και τελείως, το μάτς Άρης Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτό. Και τέλος πάντων έχω δει στη ζωή μου να είμαι μέσα στο γήπεδο 9 διπλά μέσα στο Χαριλάου. 9 διπλά του ΠΑΟΚ. Και μπορώ, ναι, και μπορώ να σας κανονομάσω κανονικά με Μπανιώτη, με Μαυρομάτι, με Σκατάδο. Δεν είναι και πάρα πολλά τα διπλά του ΠΑΟΚ. Δεν είναι πάρα πολλά. Η προϊστορία λέει. Άρης ΠΑΟΚ είναι 23 ισοπαλίες, 16 νίκες του ΠΑΟΚ, 13 του Άρη, 26 ισοπαλίες. Αυτά παιδιά, εντάξει. Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ έχουν περάσει 13 χρόνια. Ήταν θα με τα πούπλα, μας βάλουν εκεί που δεν βλέπεις κανονικά την αιστεία. Ναι. Για κατούρημα δεν το συζητάω. Στη τρία στη γωνία, ναι, δεν φαίνεται τίποτα από εκεί. Ναι, ναι, και όποιος αριανός υποστηρίζει, α, ήρθαν από αδίλτιστο του Ερθρού Αστέρα, δεν παραπονεθήκαν τίποτα. Ρε παιδιά, ναι, εσένα Στέφανε, σου δίνει κάποιος 100 ευρώ και κούτρα να μπεις. Ναι. Και σε βάζω εκεί πάνω, ψηλά. Εκεί ψηλά. Εγώ προσωπικά δεν πάω. Κάποιος που χρειάζεται 100 ευρώ όμως και θέλει να κάνει προβοκάτσια θα πάει. Υπάρχουν τέτοιοι. Δεν φαίνεται αιστεία, ρε αγόρι μου. Ρε αγόρι μου, το ξέρω εγώ στην τρία. Δεν φαίνεται. Ευτυχώς με το Μίτσελ τότε όλα τα γκολ μπήκαν στη σημερινή. Δεν φαινόταν. 1-3 βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό και αντιστραφή το σκορ που έδωσε. Ναι. Η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Εγώ τώρα θα κατεβώ κάτω, θα πάω να πάρω καινούργιες κούπες. Έγινε, σε χαιρετούμε. Σαμβουάρια αμάξια θα αγοράσω. Καλημέρα. Και κέρι, και κέρι. Και κέρι να τα γυαλίσω. Καλημέρα. Καλημέρα, ε. Οπ, νάτος. Καλώς τον πελάτη. Δίσκους του Καζαντζίδη έχετε? Έχω, τους έχω μοιράσει στη Τούμπα εκεί στο... Να τους βγάλετε από Δευτέρα. Ναι.
καθότι θα πέσει πολύ κλάμα. Για ποιον όμως δεν μας λες, ποιος θα κλάψει? Από ό,τι φαίνεται ο τεράστιος Μελισανίδης θα πάρει τους βαθμούς πίσω. Mm-hmm. Εκδικάστηκε η έφεση. Ναι. Να τους πάρει για να τους πάρω την άλλη εβδομάδα εγώ. Ναι, εσύ να σου πω, να μην σου πω θα πάρεις γιατί είναι πρωί-πρωί και ακούνε κυρίες. Εσύ άριστα είσαι τώρα μέχρι αυτή τη εβδομάδα, να κλαις εσύ, έτσι, άριστα είσαι. Να δεις τώρα και ξέρεις που το στηρίζω. Ναι. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας. Ναι. Ερωτήθη ο δικαστής. Όχ. Πότε θα βγάλετε απόφαση. Όχ, κατάλαβα. Και λέει να είστε σίγουροι πως η απόφαση θα βγει ημέρα. Άμα, α, όπως είχε βγει. Κατάλαβες. Γιατί είχε βγει 10.30 το βράδυ μια άλλη απόφαση. Σάββατο, Σάββατο 11 τη νύχτα δεν θα βγει. Αμπράβο. Να είστε σίγουροι, λέει πως θα βγει ημέρα, κυρία. Ναι. Είπε στη δικηγόρο. Ναι. Της ΠΑΕΑΕΚ. Ναι. Οπότε ξεσκονίστε δίσκους Καζατζίδη. Μα... την Κυριακή για άλλη μια φορά θα ελπίζω να κερδίσει ο Άρης. Ίσως είναι η πρώτη Κυριακή και τελευταία η οποία μπορεί να μην αντιπαρατεθώ με το καντιλανάφτη. Λες, λες, ε. Τώρα κοίτα μην κάνεις κανένα μπουκουμέ και σε κράζω και εγώ. Μετά εσύ βάζεις τον Καζατζίδη. Τότε είναι που θα σε σκίσω την επόμενη εβδομάδα και θα ανεβώ. Εγώ σου είπα συμπλην 3 από τον Άρη θα είσαι βρε. Ρε κράτα την μπάλα κάτω. Ρε τους δαμπάνι χθες που ήσουν, δεν σε άκουσα γιατί. Εχθές είχα ένα θεματάκι εδώ με τους Αμερικάνους και δεν μπόρεσα να φύγω. Α, εντάξει τότε. Το ΝΑΤΟ. Οκ, ναι, γιατί πάτησα και στα εφέμια, δεν σε βρήκα 7 και κάτι να πω. Ναι, ναι, είχα τους ένα θέμα με τους Αμερικάνους. Είχε, διασύνδεση κουμπαράκι μου γι' αυτό. Ναι. Ναι, να δώσουμε και λίγο κανένα φράγκο στον κόσμο. Δώσε, ναι, ναι, άντε, ναι, δώσε, ναι. Παναθηναϊκός, άσο και over. Αχα. Μάλιστα, αυτά τα άμεσα. Γιάννενα, άσο και over. Ναι. Άρης, άσο και over. Μάλιστα. Παναθηναϊκός, Γιάννενα και Άρης, άσο και over. Μάλιστα. Εντάξει, θα δούμε αναλυτικά την αγωνιστική. Καρποτάκι, ναι. Τα τρία. Το δελτίο θα στο φέρω την Κυριακή να το δείτε. Παίξε σε συνδυασμό που δίνει διπλό και over την επόμενη Κυριακή στο ΆΚΑ. Ναι. Με το ΆΚΑ. Σφαγώθηκε, ρε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς τον, τι έγινε. Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Έτσι, έτσι. Τι βγήκε ο Χάρτινος να μας πει, ρε παιδί. Να τους. Χάρτινος, ακούει τώρα. Κλάματα. Άστον ακούει, αφού Χάρτινος είναι και το ξέρει, ρε φίλε. Τώρα θα σε πει. Θα σε πει για τους βαθμούς που πήρε Σάββατο βράδυ. Αλλά και αυτός τώρα όμως θα τους. Σάββατο βράδυ. Ναι, έτσι λέει. Οι βαθμοί εκεί είναι κακό που φτάσανε εκεί που φτάσανε να το πει Σάββατο βράδυ. Γιατί το παιδί του Ολυμπιακού πρέπει να γίνει κανονικά. Ναι, αλλά ακούω στα ράδιο ότι είσαι μεγαλόψυχο και θες να του επιστραφούν οι τρεις βαθμοί για να το πάρει στα ίσια, λες εσύ. Έτσι του λες. Εγώ είπα να επιστραφούν και να το πάρουμε στα ίσια. Το είπα παντού. Ακούς χάρτη, έτσι σε λέει. Καλά τον κάνεις τώρα. Εγώ θέλω να παίζω μέσα στο γήπεδο τα θέματα να πούμε. Σωραίος. Εντάξει. Ναι. Θα τιμωρούνται για επεισόδιο. Ναι. Οπα. Γιατί επίστεψέ με ότι πονάει πάρα πολύ αυτό. Εννοείται. Έτσι, έχω πολλούς φίλους. Άμα να πληρώσουμε 500 ρου επειδή γίνανε επεισόδια, ας πούμε, απ' έξω το γήπεδο. Ναι. Θα σου πω μετά τι ωραία παίρνεις και τα μέτρα σου στην άλλη ομάδα. Εννοείται. Ειδικά μας είσαι Μελισανίδης. Εγώ έχω καταθέσει την πρότασή μου το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις όλη τη χρονιά και κλεισμένο και επιστροφή χρημάτων στους κατόχους διαρκείας. Αποζημίωση δηλαδή. Εκεί θα πονέσει πραγματικά και δεν πρόκειται να ξαναγίνει κανένα επεισόδιο. Μια χαρά. Πάντως, ναι. Φίλε Μπάμπη, ναι. Το να αφαιρείτε βαθμούς από μια ομάδα και να επηρεάζετε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα δεν είναι λύση. Αυτό λέω. Έτσι, γιατί η ομάδα ήμουν αυτό. Αν ήταν η ομάδα μπλεγμένη σε στιμένα παιχνίδια. Ναι. Και αποδεικνύονταν ότι έστεινε παιχνίδια. Αυτό να το δεχτώ. Και να πέσει και κατηγορία και όλα. Ναι, όχι, σου είπα. Έναν γκασμά, μια μολότο. Θέλει να πάει να κάνει ένα τζαμπουκά με έναν μπάτσο. Θέλει οτιδήποτε να κάνει μέσα στο γήπεδο. Τι ρόλεις εσύ, η ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Τι βλέπεις για την Κυριακή. Εγώ το είδα, παιδιά. Θα είναι ένα διπλό. Πάουκ. Εύκολα, δύσκολα. Θα είναι διπλό. Διπλό, μάλιστα. Ο Πάουκ έχει και την ποιότητα την ατομική. Έτσι. Το πιστεύω ότι το γκολ θα μπει. Τα γκολ, μάλλον, γιατί θα βάλει δύο γκολ ο Πάουκ. Αποστημένες φάσεις. Ο Άρης είναι στροφοχωριό κανονικό. Που το θυμηθείτε, μην γελάτε. Εγώ είδα και το παιδί του κυπέλου. Ό,τι κόρνερ έγινε και φάουλ έγινε. 3-4 κεφαλιές ήταν δική μας. Κανα δυο περάσανε ξεστά. Εντάξει. Μάλιστα. Έγινε. Πιστεύω πολύ στην ποιότητα την ατομική των παικτών μας. Και εγώ σε αυτό και τη συνοχή που έχουν. Και εγώ σε αυτό πιστεύω. Τη δικιά σου την ποιότητα των χαφ. Αυτό πιστεύω. Γι' αυτό.
Βασίζομαι. Ναι, εσύ εντάξει, κόλλησε το χαφ. Και τα χαφ μα καλά είναι, δεν είναι κακά τα χαφ. Μα καλά είναι τα χαφ. Εγώ αυτά τα χαφ θέλω να έχει. Εκεί τα ακριβά θέλω. Θέλω και κατσερίδι. Ο Σάχοφ, πε μου, πόσα γκολ έβαλε πέρυσι. Ναι. Έτσι, θυμάσαι πόσα γκολ έβαλε πέρυσι, Σάχοφ. Θυμάμαι. Ένα. Πόσα. Ένα. Γκολ ο Σάχοφ. Γκολ ο Σάχοφ θα βάλει. Πέρυσι ο Σάχοφ έχει βάλει 8 γκολ. 8 γκολ. Εσύ βρέσου στο ελληνικό πρωτάθλημα χαφ που είχε βάλει 8 γκολ. Οικογενειακά διπλά. Είχε βάλει 8 γκολ και με πολύ λίγο χρόνο σχετικά συμμετοχή. Και με λίγο χρόνο συμμετοχή. Τον έβαζε μέσα και έβαζε γκολ. Εγώ αυτό. Και εσύ σου λέω βρέσου χαφ στο ελληνικό πρωτάθλημα που είχε πέρυσι 8 γκολ. Αυτούς ψάχνω. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σάχοφ βασικό, ναι. Κατσερίδη και Βέρμπλουμ. Τους ακριβούς θέλω εγώ. Δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή με τις σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Και μιας και πιάσαμε τις προφητείες, ήρθε η ώρα να δώσουμε κι εμείς τις δικές μας εκτιμήσεις ή το τι θα μας βγάλει η κρυστάλλινη σφαίρα για τα παιχνίδια του Σαββατοκυριάκου. Βεβαίως, διότι δεν είναι μόνο το Άρης ΠΑΟΚ. Έχουμε και άλλες αναμετρήσεις. Το Σάββατο στις 4 η ώρα Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Ήρθε η ώρα για το πρώτο διπλό, για την πρώτη εντός έδρας απώλεια. Εγώ θα τον παίξω κόντρα τον Παναθηναϊκό, γιατί ως πότε θα κερδάει. Εντάξει, ήρθε εκείνη... η επόμενη απώλεια βαθμού για τον Χ. Χ, πόσο δίνεις? 1-1 απλό. 1-1, λοιπόν, εγώ βγάζω 0-1, θα κερδίσει ο Πανιώνιος, έτσι μου σκάει. Πας για ένα Πανετολικό στις 6 και 4 του Σαββάτου. Για ένα Αγρίνιο. Ναι, ο ματσάρα, ματσάρα αυτό. Διπλό, ρε φίλε, Παλιογιάννενο, θα χάσεις. Θα χάσεις. Ναι, πόσο? 0-2. 0-2, θα το δώσω εγώ 2-2. Απόλλων Σμύρνης, ΑΕΚ, το απόγευμα του Σαββάτου επίσης, 7 η ώρα. Τίποτα άλλο εκτός από διπλό. Βρες το σκορ τώρα. Πεσμένη η Σμύρνη. 0-3 θα το δώσω εγώ. Θα βάλω και γκολ στη Σμύρνη. Εγώ 1-3 θα το δώσω. 1-3. Αλλά δεν αλλάζουν πολλά. Και Λάρισα Λαμία επίσης το βράδυ του Σαββάτου 8:30. Ναι. Με Κομίνη διαιτητή. Κομίνη. Ναι. Γιατί σχέση γι' αυτό τώρα. Δεν αφού έτσι και έτσι παίζει ο Κομίνη, νομίζω. Έχει σχέση. Παίξε αυτό. Είναι ένα μυστικό σημείο. Παίξε διπλό. Διπλό. 0-1. 0-1. Η Λάρισα αποδεκατισμένη από κάρτες και τις μανούρες που έχει γίνει με μισή ομάδα. Από καρτάκια. Και μάλιστα. Θα το παίξω εγώ 1-1. Παίξτε 1-1. Εγώ 0-1. 1-1. Μάλιστα. Την Κυριακή στις 6 και 4. Λεβαδιακός Ξάνθη. Ναι. Κομπότης μεγάλος. Δεν φεύγει από το Χ. 0-0. Και εγώ 0-0 το δίνω. Θα συμπλέψω μαζί σου. Άρης Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ στις 6:59 το βάζει εδώ. Το δείχνει πρόγραμμα. Υπάρχει κλούτης υπόθεση. Για ποιο λόγο δεν κατάλαβα. Σε 7 η ώρα πάντως είναι. Άρης Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ. 7 και κάπου και δεν. Καλά, εντάξει, μπορεί να έχει χαρτάκι αυτό. Καπνογόνε, ιστορίες, δίκτυα, τέτοια. Δεν μιλάω. 3-1 και το σαμπουάν για το Πούλμαν. 3-1 και ένα σαμπουάν για το Πούλμαν. 1-1 το δίνω εγώ το σκονάκι. Τι απαγορεύεται να έχω τέτοια εκτίμηση για το παιχνίδι. Κάντε πώς θα δικαιωθώ στο τέλος. Και είπαμε θα είναι νερόφραση και δεν θα έχουμε τίποτα να ασχοληθούμε. Και τα χέρια και αγκαλιασμένοι. Και αυτά ήταν. Το Brutal Manac πέθανε. Ναι, ήταν ένα καλό παιχνίδι αυτό. Συγχαρητήρια και στους αντιπάλους. Όλα τα παιδιά προσπαθήσανε αυτό. Ναι, αφού έτσι ήταν η κατάσταση. Δεν τα είδε πώς είναι φέτος τα πράγματα. 3-1. Τα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι δεν υπάρχουν αντιπάλους. Είδε και τα παιχνίδια. Και το παιχνίδι του Κυπέλου. Στο Πάο Κάρι μια χαρά ήταν παρόλο το τυχή και κόκκινη. Και τα παιχνίδια τα αντίστοιχα. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ότι εντός αγωνιστικού χώρου ήταν τα πράγματα πάρα πολύ ήρεμα, μέσα σε πνεύμα ομοψυχίας. Βάλε τώρα σε τρεφόρτο Σέρχιο Κόκκι εκεί πάω εδώ να δεις τι έχει να γίνει. Σε ποια θύρα θα πάει ο Κόκκι, μάθαμε τελικά. Δώσε ρε κανένα 50 πάνε στους επίσημους εκεί πέρα. Σε ποια, αν θα πληρώσεις εισιτήριο. Θα πληρώσει έτσι κούτρο, κουτρόπουλος. Και πού θα πάει πριν από το παιχνίδι. Κανονικά. Τι θα επιλέξει. Τι θα επιλέξει, α πούμε, γιατί εντάξει, υπάρχει πάντα μια προεργασία πριν από τα. Σε παιχνίδια. Ποιο δίπλα θα περάσω και κοσάρικο τώρα που θα φεύγω. Ανεβαίνοντας από εκεί θα περάσω. Σαβίζον, έκανε μια άδεια φουμισάρα. Σου βάζει τώρα ο Γιώργη, ο οποίος έχει άπειρους followers στο Instagram. Είναι με μεγάλη υπόθεση τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Όφι Ολυμπιακός Πυρός στις 8:30 της Κυριακής. Όφι με νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με προσπάθεια ανασύνταξης. Μέχρι τριάρα καλά είναι. Ναι, δηλαδή 0-3 θα το δώσω εγώ 1-2 και το παιχνίδι που θα κλείσει την 7η αγωνιστική μέρα του πρωταθλήματος Super League, Ατρόμητος Αθηνών, Αστέρας Τρίπολης, την Δευτέρα στις 7 η ώρα. Το πρώτο διπλό. Το πρώτο διπλό. Λες, ο Αστέρας θα κάνει.
Μάλιστα. 0-1. 0-1. Δίνω εγώ το να. 2-1 θα κερδίσει ο Ατρόμητος στον Αστέρα Τρίπολη. Θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει. Μια χαρά είναι. Με κουλούρι πάλι να σκοράρει. Λες. Εννοείται. Αφού βρίσκεται. Αναστήθηκε. Αναστήθηκε. Όσοι πήγαν στον Ατρόμητο, νομίζω και Γιαννούλης αυτά και Ουάρντα που είναι στον. Πάω κανονικότατα. Τώρα η Σάχοφη Ουάρντα θα σκοράρουν την Κυριακή, πιστεύω. Ένα από του δύο. Ανάλογα ποιο θα. Λογικά Σάχοφ θα είναι στο βασικό σχήμα. Καμιά κεφαλιά εκεί. Βέβαια στο που έλεγε πριν ο φίλος για τα στημένα, στο αντίστοιχο παιχνίδι του Κυπέλου, ο Πάκο είχε κάνει καμιά δεκαπενταριά κόρνερ και η μπάλα από τα πόδια του Πέλκα που επέμενε, που είχε χάσει την ευκαιρία. Και ο Πέλκα, επειδή άμα είναι παίκτη και λόγω επειδή είναι παίκτη ψυχολογία πάρα πολύ, άμα χάσει κανένα τετατέτ, μετά τελείωσε. Δεν του βγαίνει τίποτα μέσα στο παιχνίδι. Παίξε εσύ τώρα το Σάχοφ. Γι' αυτό σου λέω χωρί Πέλκα να εκτελεί τα στημένα, να τα κάνει κάποιο. Όπω είναι παίξει το Σάχοφ, under 3 φορέ να περάσει τη σέντρα. Μα λες, τους έχει ο Λουτσέσκο εκεί πέρα. Πίσω. Under 3 φορέ. Μάλιστα. Over αποκλείεται. Και ποιο, κάποιο δεν πρέπει να περάσει τη σέντρα για να προχωρήσει. Μόνο με τετράδα θα παίζει μπροστά. Οι τέσσερι μπροστά. Τίποτα και τα αμυντικά. Δεν θα βρείτε Σάχοφ, Κάνιαζα, θα πατήσει τη σέντρα μπροστά κανένα. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Εντάξει, πολύ μπορεί να γίνει και έτσι. Οι εκτιμήσει εδώ για το παιχνίδι τη Κυριακή. Άρη Πάοκ. Να κινηθεί λίγο το. Να κινηθεί λίγο εκεί το. Η αγορά και βεβαίως του Χαριλάου μετά από 4 χρόνια. Κανονικά εκεί Παπαναστασίου θα ζήσει ένδοξες στιγμές όλα και τα καταστήματα. Πάλι έχουν, ποτέ. Ναι, έχουν ανοίξει και καινούργια κιόλας φαγάδικα. Προχθές επισκέφτηκα ένα εκεί στην γύρω περιοχή. Ένα καινούργιο εκεί. Μια χαρά. Πήγα να κάνω αυτοψία, ας πούμε, το που μπορεί να απολαύσουν οι παιδιά. Εγκρίνω. Η πρόβα είχε γίνει με το φιλικό στη Λάρισα 16-17 Αυγούστου. Α, είχαν κάνει έτσι. Γιατί χρειάζεται πρόβα τζενεράλε και για τα καταστήματα. Δεν το περιμένανε. Δεν το περιμένανε να έχει τόσο κόσμο. Η διοίκηση περίμενε. Που είχε ένα-δύο τουρνικέ, εισιτήρια δεν είχαν κόψει. Δεν είχε, είχε δύο κοπελίτσες εκεί στα εισιτήρια. Γίνει άρον τον άρον, τις βάλανε 5 ώρα που είδανε την κίνηση. Είδαν την κίνηση. Ναι, τα μαγαζιά νομίζω ότι τώρα θα είναι πλήρως εξοπλισμένα και προετοιμασμένα για αυτό που θα συμβεί. Φιλικό sold out έγινε τελικά. Sold out έγινε. Δεν έγινε ακόμα. Για μπες με στην ΠΑΕ. Δεν είδα εγώ κάποια ανακοίνωση. Ούτε εγώ τώρα άκουσα. Γιατί κάτσε εκεί πέρα τώρα. Μήπως χθες εσύ που πριν από 2 εβδομάδες είπε ότι είναι sold out. Μου είπαν 100 χαρτάκια μήνα και μου λέει τώρα κάτσε να δω. Μήπως ακούσαν λόγο επειδή και σου λέει αυτό το είπε ο Στέφανος. Τώρα, 0% στο λέει και τελείωσε. Είναι νόμος. Γι' αυτό. Ο κόσμος έτσι αποθαρρύνθηκε από το να πάει να στηθεί στις ουρές και αυτό για να αποκτήσει. Εστία. Παρ' όλα αυτά δεν είδαμε κάποια, σχετική ανακοίνωση. Άρισε, βεβαίως. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. 81-78 είναι το Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers αυτή τη στιγμή. Ναι, παίζεται κανονικά. Στην τρίτη περίοδο είμαστε. Παίζει δηλαδή να τελειώσει η εκπομπή. Γιατί πάει τόσο αργά. Να τελειώσει η εκπομπή και αυτοί ακόμα να παίζουν δηλαδή. Παίζουν, ναι. Ωραία, ωραία. Συντροφιά, συντροφιά. Λοιπόν, τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε για το δυναμικό ντεμαράζ. Μείνετε συντονισμένοι. Δεν πιστέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4, 7:37 πρώτα λεπτά. Το τελευταίο μας μισάωράκι της εκπομπής με τις σημαίες ψωμιάδης συντροφιά, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Καλημερίζουμε και τη γραμμούλα που ήτωσε αναμονή και τώρα βρίσκεται στον αγέρα της πόλεως. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Χαιρόμαστε. Ήρθε και η Παρασκευή. Έτσι. Και δεν ήρθε μόνο. Επιστρέψανε και τα πρωταθλήματα, ρε. Ναι. Το ξενέρωμα με τις εθνικές. Διπλό επιτέλους, το καλό. Επιτέλους. Θα το έχουμε ξανά στις 15 Νοεμβρίου. Θα ξαναγίνει αυτό. Mm. Εγώ λέω ότι θα κατεργηθεί αυτή η διοργάνωση. Η διοργάνωση θα κατεργηθεί. Νομίζω ότι δεν θα τραβήξει πολύ. Mm-hmm. Ναι. Γιατί επιβαρύνονται πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι. Έχουν και νομίζω και την επόμενη εβδομάδα έχουν και ευρωπαϊκό κύπελλο. Ναι, ναι, την επόμενη εβδομάδα είναι Champions League, Europa League. Ναι, τώρα εντάξει, παίξανε κάποιες εθνικές, παίζουν τώρα με το πρωτάθλημα, θα παίξουν και εμπιτέριο. Εντάξει. Εννοείται, ρε. Αφού την Τρίτη παίζει η ΑΕΚ με την Bayern τώρα, 8 η ώρα, φαντάσου, γρήγορα. Ω, ματσάρα. Λοιπόν, θα δούμε Liverpool αύριο. Εννοείται. Καλά, και αυτή τώρα 2,5 ώρα πήγανε με το βάλανε εκεί πέρα μεσημέρι τώρα. Ποιο, όχι, City, συγγνώμη. Η City με ποιον παίζει. Μάντσεστερ. Όχι, Μάντσεστερ Σίτι παίζει με την Τζέλσι. Τζέλσι, Μάντσεστερ Σίτι. Αυτό βάλανε 2,5 ώρα. Αυτό βάλανε 2,5. Αυτό είναι το καλό μάτι. Στη Γερμανία είναι το Στουτκάρδι, επειδή το ξέρω αυτό, το Ντόρτμουντ. Αυτό είναι θετικό δηλαδή. Έχει καλά ματσάκια. Εντάξει, τώρα το Σαββάτο εδώ στην Ελλάδα
νομίζω ότι ούτε οι απελπισμένοι θα δουν κάποιο μάτσο. Έχει και τέσσερα παιχνίδια κιόλας, ναι. Ναι, μέτρια. Λίγο το Παναθηναϊκό Πανιόνιος, ας πούμε, άμα κάτσεις να κουτσοχαζέψεις. Νομίζω και η ΑΕΚ παίζει. Ναι. Η ΑΕΚ παίζει μέσα στον Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Εντάξει, τώρα να είχαμε να λέγαμε. Τίποτα, θα δουν όλοι οι Άρης ΠΑΟΚ και τα ευρωπαϊκά μετά. Αυτά είναι. Αυτό που ήθελα να με πήρε ύπνος εχθές. Ο Παναθηναϊκός τι έκανε στο μπάσκετ. Στην Euroliga. Ναι. Τι έκανε και για να το. 80-85. Δεν παρακολούθησα. Παναθηναϊκός Γκραν Κανάρια 102-87. Το προηγούμενο είπα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχε θεματάκια, είχε πολύ γκρίνια στο, μετά από την ήττα από το Μόναχο. Ναι, την Μπάγκερ. Και είχε πάρα πολύ γκρίνια εκεί ο Παναθηναϊκός. Από ό,τι λένε οι μπασκετικοί, αυτή είναι η πιο αδύναμη ομάδα της διοργανώσεως, όχι το Μίλου. Ναι, και αυτό και ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, πήρε τη θέση της Βαλένθια αυτή, δεν είναι νεοφωτιστή. Και γενικότερα υπήρχε και γκρίνια για τις επιλογές, για τις απώλειες, ότι δεν αντικαταστάθηκαν ο Γκίστ με τον Τζέιμς, τώρα η Παπαπέτρου και αυτά. Είναι την ομάδα ο Παναθηναϊκός που είχε πέρσι πάντα. Ναι, ναι, ξέρεις τι παίχτηκε με τον Παναθηναϊκό. Έχει πολλούς ψηλούς και δεν πήρε περιφερειακούς. Δεν το βλέπω τόσο δυνατό. Δεν έχει περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός νομίζω αγωνίζεται σήμερα, ναι, λογικά. Ο Ολυμπιακός παίζει. Έχει πολύ καλό ρόστερ φέτος. Παίζει με την Μιλάνο στις 9. Αρμάνι, ναι. Εντάξει, μπασκετάκι, Παρασκευή. Μια χαρά, μια χαρά. Έγινε, σε χαιρετούμε, σε χαιρετούμε. ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ντάρουσα, χθες 79-75. 68-78, Μπαρτσελόνα Μπάγκερ 83-73. Να την Μπάγκερ όμως, σκληροτράχυλη. Σήμερα το πρόγραμμα της EuroLeague περιλαμβάνει στις 8 η ώρα Κίμκι Ανατολού Εφές, στις 8:45 Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε, στις 9 Ολυμπιακός Μιλάνο και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Μπασκόνια. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Γεια σου, Φουγέ. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Γεια σου, κύριε Κώστα. Τι κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα έχει το απόγευμα την ΑΕΚ η ώρα 7. Η ΑΕΚ που, για το Champions League? Όχι, το ποδόσφαιρο. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ. Σήμερα, ναι. Παρασκευή. Λόγω επειδή. Α, σήμερα είναι Παρασκευή, συγγνώμη. Και εγώ λέω τι έγινε. Κύριε Κώστα, με μπερδεύει και εμένα χάθηκα κάπου. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μπερδεύτηκα. Μακάρι να ήταν Σάββατο, δεν θα είχαμε κάνει εκπομπή, θα ήμασταν η επανάληψη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αύριο, ώρα 7. Γυρίζουν οι τρεις τραυματίες. Μάνδαλο, Πογέ και Πόνσε. Παιδιά, προσέξτε αυτόν τον Πογέ, είναι καλό παίχτη. Ωραίο είναι. Σε δύο παιχνίδια που τον έβαλε, έδειξε καλά στοιχεία. Γιατί πάσχει από άκρα η ΑΕΚ. Εγώ Μπακασέτα Κλωναρίδη τους κυνηγάω, δεν τους θέλω. Ναι. Δεν τους θέλω, ρε παιδί. Δεν είναι για ΑΕΚ, για Πανιόνιο είναι. Τώρα, επειδή έτυχε τώρα και έβαλε τον γκολ με τον Ολυμπιακό τώρα. Ο ένας είναι αργός, ο Μπακασέτας. Ναι. Ο άλλος είναι, ο Κλωναρίδης είναι γρήγορος, αλλά γκολ δεν βάζει ούτε μέτης. Ναι, μόνο στον Ολυμπιακό. Θυμάσαι στην Τούμπα την γκολ έχασε, ναι, με τον Παναθηναϊκό. Πάκου Παναθηναϊκός, που έχασε 3-0 ο Παναθηναϊκός. 3-4. Ναι, τα έχασε, ναι. 2-4. Λοιπόν, εγώ το παιχνίδι Άρης Πάκου το βλέπω να κλείνει προστοχή. Μαζί μου είσαι, κύριε Κώστα, και εγώ έτσι πιστεύω και με κατηγορούν εδώ ως εισαποστάκια και ως light. Ότι δεν θέλω να πάρω σαφή θέση. Όχι, ρε παιδί μου, αγωνιστικά. Εκεί το βλέπω. Ναι. Δεν ξέρω πάντως, εγώ από ότι όταν ήμουν 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη που έμεινα στο δικό μου το σπίτι, 1974-1971, λίγα ντέρμπι είδα, γιατί είχαμε τον Πιερικό Μαδάρα τότε. Έτσι. Ένα παιχνίδι θυμάμαι, Τετάρτη έγινε. Τότε κέρδιζε ο Άρης τον ΠΑΟΚ, τον κέρδιζε εκείνα τα γιατί χρόνια. Γιατί την Κυριακή έπαιζε στο Καφτατζόγλιο η Ηρακλής Ολυμπιακός Λευκοσίας και να πάει ο κόσμος εκεί να δει τότε τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, και κερδίζει ένα πέναλτι από την 4 και παίρνει ο Φουντουκίδης φορά έξω από την περιοχή βγήκε. Και τέτοιο δυνατό σουτ σε πέναλτι πρώτη φορά είδα, ρε παιδιά. Κεραυνός, και του Καράβελα επίσης, έτσι πολύ ωραία. Χτύπησε στο κυκλίδωμα και έφτασε στο κέντρο η μπάλα. Και του Καράβελα ακόμα η μπάλα σε τροχιά είναι. Λοιπόν, στείλαμε δορυφόρο. Και ακόμα ένας του Χαριλάου που είχε κερδίσει ένα 0 και εκείνος
συγχωρεμένος ο Σιρόπουλος, είναι στο κέντρο κοντά στον Φουντουκίδη και τον κάνει με το μεσαίο το δάχτυλο και αρχίζει να τον κυνηγάει ο Φουντουκίδης και τρέχει ο Γκαντίνας, ρε παιδί, ούτε πυγμάχο δεν έχω δει να χτυπάει τόσο γρήγορα. Α, ωραία, ωραία. Ούτε πυγμάχο δεν έχω δει, μέσα στα δίχτυα τον είχε χώσει. Αλλά εύχομαι να μην έχουμε έκτροπα. Δεν θα έχει, γιατί να έχει, εντάξει. Υπάρχει, περίπτωση, γιατί να... Για ποιο λόγο. Εύχομαι να μην έχουμε, γιατί. Γιατί τώρα να σε... λίγο θέλει να σε... Δεν γίνανε έκτροπα, ο Ολυμπιακός. Δεν γίνανε έκτροπα στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν έγινανε έκτροπα. Μάλιστα. Και που θεωρείται το πιο ασφαλές στάδιο. Ναι. Υποτίθεται. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, παιδιά, και με συγχωρείτε για το μπέρδεμα. Γεια σας, κύριε Κώστα, έχεις Κατερίνης, ορμόμενος. Το μυαλό μας είναι στο Σαββάτο. Να μην μπερδευτεί εδώ ο κόσμος. Ένα, να μην πάει σήμερα στη Ριζούπολη, ο πολυπληθής κόσμος της ΑΕΚ που ακούει το λόγο επειδή. Και δεύτερον, να μην, για να πάει στη δουλειά του. Δεν είναι Σάββατο. Για να πάρει στη δουλειά, τεμπελχανάδες. Είναι Παρασκευούλα ακόμη, αλλά σιγά σιγά εμείς έχουμε τώρα, φτάνουμε προς την αποχώρηση. Σήμερα οι δάσκαλοι να βάλουν να πούν πείματα τα παιδιά, να το κάνουν τρίμερο. Γιατί... Δεν έχει καμία γιορτή. Όχι. Την εθνική εορτή είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Εξαήμερο είναι. 26 είναι Παρασκευούλα. Εντάξει, μια χαρά. 27-25 παίζουμε εμείς. Για τον κόσμο της Μαγνησίας που πηγαίνω έρχεται και δεχομένως τώρα να μας ακούει στα αμάξια, σήμερα το βράδυ θα εμφανιστούμε στο καφέ Σαντάν εκεί στο κέντρο του Βόλου. Για το φίλο μας, ένας μας ακούει. Θα πας στο τέτοιο. Βάλα, πάω, φεύγω Βόλο. Φεύγουμε Βόλο, κομβόι όλοι. Ο Πάοκ θα βάλει το πούλμαν, άστον Άρη, θα πάμε στον Πατμανίδη. Σήμερα το μεσημεράκι δεν προλαβαίνουμε να δούμε και νίκη, η οποία θα δώσει το τελευταίο και θα γκρεμιστεί μια θύρα, θα γίνουν έργα ανάπλαση εκεί στην Νέα Ιωνία. Τελευταία στην ιστορική, νομίζω, θύρα 3, αν δεν κάνω λάθος. Μας ακούει ο φίλος μας ο Δημήτρης από το Βόλο, μοναδικός μας ακροατής. Η νίκη είναι αυστριακή που λένε. Όχι, αυστριακή είναι οι Βολιώτες. Ναι, οι Βολιώτες έχουν και σύνδεσμο ω την Ιωνία, Νέα Ιωνία εκεί με τα καλύτερα τσιπουρά. Στο Ξηφία, επιτέλους θυμήθηκα σε ποιο τσιπουράδικο θα πάω. Εφυγά. Τρίτο τσίπουρο σου φέρνει. Ναι. Χάριδο μακαρονάδα. Όχι, ρε φίλε. Στο τρίτο κιόλας. Τρίτο. Στο τρίτο σου φέρνουν, ας πούμε, πάλι καλά. Χάριδο μακαρονάδα, έχει το έβδομο να βρει. Τι, κατευθείαν. Ναι. Και σε πλακώνει τα άστρακα σε αυτά, σε τέτοιες στιγμές. Ο στόχος μας σήμερα είναι να φτάσουμε όσο πιο έγκαιρα γίνεται, ούτως ώστε να απολαύσουμε τα εθέσματα εκεί. Νέα Ιωνία είναι τα καλύτερα τσιπουράδικα. Καλύτερα, έτσι, ναι, ναι, μ' αρέσει. Προσφυγικά εκεί, δική μας αδέρφη. Μας οι νέοι Ιωνιώτες κανονικότατα στηρίζουν και την Πάπη Ζωτανίτη Κόμπανη και θα παρευρεθούν σήμερα. Τώρα για που λέγαμε για τα παιχνίδια, ένα είναι το παιχνίδι αυτής της Κυριακής, βέβαια. Όχι, το Παλαμαϊκό. Και αυτό. Παλαμαϊκός, Ατρόμητος Παλαμά, που είναι επίσης ένα ντέρμπι. Έχει Καβάλα Πασεραϊκό στην Κυριακή. Ναι. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να πάμε στην Καβάλα γιατί πρέπει να δούμε και το παιχνίδι. Γιατί 4 ώρα είναι το ματς, μέχρι να τελειώσει αυτό και να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά το σερό να κάνουν το χρέος τους. Χάνεις όλο. Και ήθελα να πάω. Δηλαδή βρέθηκε στη χειρότερη δυνατή συγκυρία. Κοίταξε, το φίλε. Καβάλα Πασεραϊκό. Δουλειά. Που... Έχει δουλειά, τέλειωσε. Ναι, δεν είσαι ένα τεμπέλχανα καταρχήν. Είμαι και φιλοκαβαλιώτης βεβαίως. Αλλά ήταν η χειρότερη συγκυρία να πάμε στην Καβάλα, να πιούμε τα τσιπουράκια μας και τώρα να παρακολουθήσουμε Πασεραϊκό, αλλά δεν μπορέσουμε να δούμε μετά. Βέβαια από την άλλη, μπορώ να σου πω, κάτσε δε στο εσύ το Αρισπάγκου, βγες μετά λέγε και τραζί σε οφτερούγες και τέτοια. Εσύ στεναχωριές εδώ είμαι εγώ για την Πάλα. Εγώ εκεί στα ωραία μέρη στην Καβάλα. Ναι, κανονικότατα. Και Καβάλα Πανσεραϊκός, είμαστε στο 3-3. Καβάλα έχει απόλυση την προηγούμενη αγωνιστική. Δεν πειράζει, θα έχει άλλη μια τώρα. Άμα περάσουμε, πώς λες εσύ, ας πούμε, ότι άμα περάσει ο Πάουκ από το Χαριλάο. Δεν περνάει, δεν περνάει. Στέφεται πρωταθλητής. Αν περάσει ο Πανσεραϊκός μέσα στο Ανθή Καραγιάννη, νομίζω ότι. Που λένε για πιτσιρικάδες. Αυτός ο μύθος του Παναθηναϊκού, πιτσιρικάδες. Τι πιτσιρικάδες, είχα τους πιτσιρικάδες. Μέσα ώρα 25 χρονών έχουν, 2-3-21. Επειδή έχει και το κάτι μεγάλο γι' αυτό. Τι, 47 χρονών. Πραγματική πιτσιρικάδες είναι του Πανσεραϊκού μέσο όρο ηλικία στην ομάδα του Σερών, είναι 21 χρόνια. Να τα ακούτε αυτά. Έχει παιδιά που πάνε λύκειο μέσα και διαπρέπει και παίζουν και μπαλάρα. Ναι. Κανονικότατα πάλι 4 μοιράζει. Σάκης Αναστασιάδης είναι πάρα πολύ καλό και πέρυσι τον Ηρακλή τον είχε χτίσει μόλις διάστημα μια εβδομάδα και τον οδήγησε, ήταν και αυτός ένας από τους συντελεστές που οδήγησαν την ομάδα στην άνοδο και φέτος έχει τον Πασεραϊκό. Άντε ρε Πασεραϊκά, αλλά στα σαλόνια τη Super League. Ερχόμαστε βέβαια τώρα με την αναδιόρθωση του πρωταθλήματος, δεν ξέρω, μπορεί και να ανεβείς και να μην ξανα... Θα μας κάνουν όπως περνούσαν οι δάσκαλοι εμάς τρεις-τρεις στις τάξεις, είμαστε καλοί όμως. Λες έτσι. Για όσους εκεί οι Καβαλιώτες ενδιαφέρονται επίσης να παίξουν ποδόσφαιρο, ο Ορφέας Ελευθερούπολης έβαλε ανακοίνωση
ο πάλε ποτέ ιστορικό ορφέα και παραμένει ιστορικό ορφέα Ελευθερουπολή στα ΤΕΗ τη Καβάλα. Τι έβαλε. Έχει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στα γενικότερα, ας πούμε, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, έχει αγγελίε, ξέρω εγώ, από φοιτητέ που φεύγουν και πουλάνε την πραγμάτια του, α πούμε, για μην φουλάκια, κρεβάτια, αυτά. Microwaves. Διάφορα, yeah. Διάφορα ρε παιδί μου. Και μέσα σε αυτέ τι αγγελίε υπάρχει και η ποδοσφαιρική ομάδα, λέει Ορφέα Ελευθερούπολη, ζητά ποδοσφαιριστή, ναι, για την ομάδα. Ναι. Γενικά, ούτε θέση ούτε τίποτα. Ζητά ένα ποδοσφαιριστή. Ναι. Αν ενδιαφέρεται κάποιο φοιτητή, ναι, να επικοινωνήσει για το τηλέφωνο αυτό, για ευνόητου λόγου δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε. Παρ' όλα αυτά, να γνωρίζουν κάποιοι. Ναι, και ένα φίλο μα έγραψε εδώ πέρα, γιατί το δημοσίευσαμε στο λόγο, επειδή λέει, γιατί δεν ξέρουμε τι ποδοσφαιριστή αναζητά. Λέει, λογικά θα αναζητά τερματοφύλακα, γι' αυτό και έβαλε την αγγελία στι εστίε. Α, καταπληκτικό. Τι να κάνουμε, όλοι είμαστε χιουμορίστε εδώ. Θέλω να πάω να γίνω τερματοφύλακα. Ευκαιρίες καριέρας μοιράζει ούτως ή άλλως η εκπομπή. Εδώ σας προσφέρει. Και τώρα δεν ξέρω αν αναζητούν ποδοσφαιριστή μετά. Χάσει κανένα Άρη, α πούμε. Όποιος είναι Μερακλής. Τι προπονητή, λέω, μήπως εγώ κάνα τέτοιο, ε. Το βλέπεις αυτό να έρχεται. Λέω. Κάνα Ρουμάνο, θέλετε εκεί πέρα. Λέω, ρε παιδί μου, κάνω μια εικασία, α πούμε. Ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από αρνητικό αποτέλεσμα. Έχει για την ήττα για στα Γιάννενα. Αν χάσει από τον Πάγκ, γιατί πάντα τα παιχνίδια πάω Κάρη και Άρης ΠΑΟΚ φέρνουν εξελίξεις. Είναι η παρέλαση, το είπα εγώ τώρα. Είναι η παρέλαση, τα ετοιμάζουν και εγώ τους είδα το σπάνκο. Άμα γίνει μια ήττα, δεν ξέρω κατά πόσο πάει. Ο Ψωμιάδης έβαζε στα street flags τα σημαίακια εκεί στα αυτονομία, τα βάζει εκεί στην νίκη. Τα έχει έτοιμα. Γιατί λες εσύ ότι ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς για να χάσει ο πρώτος θα είναι. Όποιος είναι τώρα, θα σε πω εγώ τώρα, εσύ είναι Μερακλής, να κλείσει εισιτήριο με την Delta Airlines. Έτσι, γιατί τώρα εδώ, άντρας αεροσύνοδος απολύθηκε επειδή έκανε σεξ στο αεροπλάνο με γνωστό πορνοστάρ. Άντρας με άντριδη. Εντάξει, ναι. Και ποιο... Ναι, αλλά τώρα θέλω να σε πω, ήταν εκτός βάρδιας αυτός και τους έπιασα εκεί με βιντεάκι. Μέσα στο αεροπλάνο. Μέσα στο αεροπλάνο της Delta Airlines. Ο Όστιν Γουλφ, πέρα από πορνοστάρ, είναι και συνοδός κυριών, χρεώνοντάς τους πελάτες του. Ναι. $500 τη βραδιά. Δηλαδή από παντός επιστητού. Αγοράκια. Επιστητού. Λίγα είναι, 1500, γιατί αν είσαι γνωσμένη αξία, κάτσε το γκουγκλάρω εγώ. Όστιν Γουλφ, μάλιστα. Όστιν γνωστό, λέει. Ναι. Γνωστός. Πέρα από πορνοστάρι είναι και συνοδός κυριών. Εντάξει, τι να κάνει. Αλλά... Η δουλειά δεν είναι ντροπή σε καμία των περιπτώσεων. Αεροσυνοδός, το ξεφλουδίζαν το φιστικάκι. Είναι αεροσυνοδός κυριών. Κύριον, α πούμε, ο φίλο μα. Εντάξει, τι να κάνει. Μερακλείδικα πράγματα. Δεν ξέρω. Πού μπορεί τώρα, μέσα στο αεροπλάνο, εκείνη του το αεροπλάνο είναι. Πώ χωρά, α πούμε. Πρέπει να ήταν βαλτό και ο πιλότο έκανε κάτι μανούβρε για καλύτερε τάσει και τα πήγαινε looping αντί looping. Ναι, ρε παιδί, μπράβο. Εντάξει, πρέπει να έχει πολύ κουράγιο και πολύ θέληση στον αέρα. Πού πήγαινε αυτή η πτήση, πόσε ώρε διαρκούσε, α πούμε. Τι έχει σημασία, αν είναι τώρα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Delta Airlines είναι Αμερική, ρε φίλε. Μέχρι να προλάβει να μπει μέσα αυτό να κάνει να περάσει. Τώρα, μα είσαι γνωστή low cost εταιρεία, μπορεί να στο χρεώναν γι' αυτό. Να σε επιτρέπανε και να σου λέγανε θε να αεροτροπίζει μέσα όπου σου χρεώνουν τα πάντα, α πούμε, μέχρι και το ποτήρι νερό. Ναι, να το τροπήσεις μέσα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά πρέπει να το πληρώσεις, ας πούμε. Αυτή τζάμπο τώρα, εργαλεία τώρα, Τέξας, να πούμε, να πας στο Λος Άντζελες, 15 ώρες πτήση. Να, μια πτήση που μπορούμε να την... Και πώς χωρίς να του βλέπω, ντούκι το λάμπρο, εντάξει, αυτό σου λέω πώς χωράς μέσα σε εκείνη την τουαλετίτσα. Σιδερόστρας είναι αυτό. Πρέπει να υπήρχε μεγάλη θέληση. Εντάξει, η ανθρώπινη δύναμη της θέλησης μπορεί να κάνει πολλά πραγματάκια. Ο Κυριάκος το Χούρογλου επίσης λέει βραβεύτηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά για πέμπτη φορά καλύτερος τερματοφύλακας. Παίζει ακόμα μπάλα. Καταρχήν αυτή είναι η είδηση. Ο Κυριάκος το Χούρογλου αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του πρωταθλήματος της Αυστραλίας και βραβεύτηκε ως ο καλύτερος τερματοφύλακας στα 46 του χρόνια. Έχεις δει φωτογραφία από την Αυστραλία. Μια παλιά που κυκλοφορεί που είναι πάνω με τα μπουκάλια, με τα έτσι, μετά αυτά. Φυσικά και την Ευρωβουλία. Με μπλε τζόνια. Ξέρει, εννοείται. Πόσο μπλε τζόνι είναι. 150. Τόσο πάει. Σόπα, ρε. Τι λες τώρα. Δεν είμαι ουισκάς, οπότε δεν το γνωρίζω. Είδες όμως, στα 46 του παίζει ακόμα ποδόσφαιρο ο Κυριάκος και βραβεύεται κανονικότατα. Είναι η Αυστραλία που μας χρειάζεται. Έτσι, αγέροχος. Να πας, να πας, να πίνεις τα μπλε τα τζόνια. Πάμε Αυστραλία, να το κάνουμε 1% να σε βάψω και το σπίτι. Στην Αυστραλία τώρα είμαστε, είπαμε, αυτή την ώρα είναι 11-12 η ώρα. Τι ώρα, όχι, 2-3 μας είχε πει ο φίλος μας. Άμα παίζουμε Αυστραλία prime time, είμαι αναγκασμένος να σε βάψω και το σπίτι, γιατί έχουμε σίγουρα 2% εκεί. Να με βάψει και το σπίτι, γιατί. Εφού είπα 1%. Θα σου πλύνω αμάξι, επειδή είμαστε μηδέν. Σαν τον. Σαν τον. Ρε και να γίνει αυτό τώρα, θα πάει να τα πλύνει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάει να τα πλύνει ο. Εντάξει, τώρα θα βγει μια στο Instagram που δεν θα γίνει ποτέ αυτό, λέω εγώ. Αλλά θα βγει μια με το σφουγγάρι Ντεμεκ, χαϊδεύει το πριγιούμπι του. Ναι, δεν θα υπάρχουν μάρτυρες εκεί, δεν θα αποκαλύψουν αν όντως έγινε. Τι αποκαλύψουν. Πάρτε και πριν τώρα την τάπλη, να ξέρω εγώ, βγείτε φωτογραφίες. Θα πάρει καμιά 15 άτομα, θα τρίβουν εκεί πέρα. Το θέμα είναι θα πλύνει μόνο τα αμάξια των ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στο παιχνίδι και αυτό που θα είναι εκτός
αποστολή. Εκτό αποστολή. Όλα θα τα πει. Θα πάμε και να πάει η εταιρεία ο Μελισσανίδη και πίσω στα πλήνω εγώ με χαμηλό κόστο. Πλήνε με και το πούλμα. Να πάμε και εμεί τίποτα εκεί να βάλουμε το αμαξάκι να το κολλήσει, α πούμε. Μήπω το πάρει. Εκεί πέρα βάλει το κορσάκι και το. Μάλιστα. Εκτό αν πάρει και τον κόκκι και τα πλύνει. Ο κόκκι θα τα κάνει λάδια από το γέρο, θα στάζουν, θα τα χαλάσει. Πού θα είναι ο κόκκι αυτό θέλω να. Το βλέπω στην 7 να είναι. Στην 7. Πίσω από εκεί να είναι στην 7 πίσω από τον πάγκο. Μήπω πάει καμιά θύρα 3, εγώ τον έχω ικανό τον Σερχιό. Λες να μπερδευτεί. Πεταλάκι τον βλέπω. Δεν θα το ζήσει το μάτς πάρα πολύ. Εδώ είναι γιατί να τρέφει βάση... καντίνα έξω από την 3, δεν προλάβει να δει το μάτς, γι' αυτό θα μπει μέσα. Έχει ωραία πράγματα, εντάξει. Γιατί ναι, μεν θεωρείται ρε παιδί μου πατροπαράδοτα η Γρηγορίου Λαμπράκη ως ο απόλυτος. Ναι. Πώς είναι, ας πούμε, στην Ολλανδία που έχει τον δρόμο με τα κόκκινα σπιτάκια, τα πώς district, πώς λέγεται, κάπως street, κάπως έτσι, με τα γνωστά έτσι, ας πούμε, με τους γνωστούς οίκους. Το αντίστοιχο, ας πούμε, σε γαστριμαργικούς οίκους είναι η Γρηγορίου Λαμπράκη, αλλά και η Παπαναστασίου. Ναι. Είναι πάρα πολύ ανεβασμένη. Έχει δυνατά μαγαζά εκεί, ιστορικά κιόλα. Ιστορικά μαγαζιά. Ιστορικά, δεσματοπολία. Και ξέρεις γιατί ο Κόκκι δεν βάζει κέτσαπ στο σάντουιτσε? Γιατί? Γιατί η μουστάρα δεν φαίνεται στο κεντρικό μπλουζάκι που πέφτει. Μάλιστα, ωραίος, ωραίος. Το ντέρμπι λοιπόν στην πραγματικότητα θα είναι Σέρχιο Κόκκι και Γιώργο Σαββίδη. Σίγουρα όποιος και να κερδίσει θα έχει. Καλά. Πιο πολύ, αν κερδίσει ο Άρης ο Κόκκι, σίγουρα θα κάνει 600.000 ποσταρίσματα. Ενώ ο άλλος άμα δεν θα κάνει. Δεν νομίζω να. Τώρα να ασχοληθεί με τον Κόκκι. Ποιος, θα έχει τόσο πολλά να ασχοληθεί. Λες. Θα έχει να πει. Θα ετοιμάζει κουβάδες. Θα το Instagram άμα κερδίσει. Καλά. Όχι τον Κόκκι. Όχι. Instagram ναι, αλλά θα ετοιμάζει κουβάδες εκεί. Ω καλά, ναι, θα αρχίσει. Πώς λέγεται, πισάρισμα, κέρωμα, κάτι τέτοιες λέξεις που δεν τις ξέρω. Δεν τα βλέπω, α πούμε, και τα αναπαράγω. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα οδηγηθούμε στην λήξη του. Λόγω επειδή για αυτή την εβδομάδα θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Κωστή Ζαζαρόπη, θα σας κάνει παρέα μέχρι και τις 10. Ναι. Κύριε Κώστα, είναι Παρασκευή ακόμη. Κύριε αύριο Κώστα. Κανονικά. Τι επανάληψη θα έχει. Βάλτε μας επανάληψη αύριο. Βάλτε μας κοσέρβα. 6-8 για να παίξουμε. 8 η ώρα ξεκινάνε το σιγά-σιγά. Λοιπόν, Σαλιάρηδες, 10 δευτερόλεπτα, ακούστε με. Ναι. Καλό σου χουλιαμάς. Mm. Ωραία η παρέα. Καλό, η μπάλα είναι για να φεύγουμε από την καθημερινότητα. Όμορφα, ωραία, ο καθένας δεν αντέχει την ίδια καζούρα όλοι μας. Εγώ μπορεί να αντέχω, άλλος ο διπλανός μου δεν αντέχει. Οπότε με μέτρο, ένα καλό ματσάκι να γίνει μέχρι εκεί παραπέρα και τα λέμε Δευτέρες με πειράγματα. Την καζούρα, ο καθένας μέχρι εκεί που την αντέχει να μην χαλάσουν οι φιλίες. Και καλά, εντάξει, φιλίες δεν πρέπει να χαλάσουν. Την άγουσα. Και αντίπας θα είναι στο ματς βέβαια. Αντίπας βέβαια. Δήλωσε ότι δεν μπορεί να χάσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι, απολύτως ο αντίπας. Αριανάκι είναι απολυτάκι. Είναι ρε φίλε, να έχουμε και εμείς έναν. Πώς έχετε εσείς να πούμε και την Παόλα. Εμείς έχουμε τη Γλυκερία ως Πασεραϊκή. Εμείς έχουμε την άλλη, πώς τη λένε και την. Καπουτζίδη έχουμε. Ο Λέκας είναι σεραίος, α πούμε, και δεν ξέρω αν είναι. Ναι, ναι. Κάτσε τώρα, έχουμε την άλλη, την Κατερίνα, την Θεία. Στα νησί. Δεν είναι αριανό, απλά τραγούδισε. Το έχει πει. Πάει την αμέσα, πε έναν τραγούδισμα. Ναι, αλλά έχει πει κομματάρα, ναι, μοιάζει μπεκέ για τον Άρη. Δεν ξέρω, χθες έβλεπα μια επανάληψη ένα παιχνίδι τώρα με κάτι ζευγάρι και τέτοια παρουσιάζει ο Τόνις Φίνος. Το είδε άλλο που πήγε. Ναι, που πήγε ο άλλο και φώναζε Αριανάρα, ο Λέ και τέτοια. Ναι, ναι, ήταν ένα τύπο, α πούμε, και φώναζε Αριανάρα, ο Λέ, ξέρω εγώ. Κανονικά. Δεν είπα άλλο στην κοιτάρα. Και κέρδισε, πρέπει να κέρδισε. Κούπα λοιπόν για τον Άρη. Να τα λοιπόν στον Τόνι Σφίνο κερδίσαμε. Έτσι. Ας κερδίσουμε και στο κρέατο. Ένα στέρι στη φανέλα. Λοιπόν, αυτά είναι. Σας φιλούμε να έχετε ένα όμορφο σώμα. Φεύγουν οι 90%. Ναι, φεύγουμε. Χωρίς λιπαρά. Τα λέμε ξανά την Δευτέρα. Τσάω.